Εντάξει, εμείς συνήθως δεν υπερθεματίζουμε σε αυτά τα πράγματα, ναι. Αλλά άμα μας δώσεις το κατάλληλο αίσθημα, μπορεί και να υπερθεματίσουμε. Οπότε εγώ τη διάβασα την ανακοίνωση, ναι. Όπως και όλοι φανταζόμαι, mm-hmm. Και διάβασα και την απάντηση της ΑΕΚ, ναι. Ό,τι ξέρω εγώ. Την ανακοίνωση της ΑΕΛ. Σχράν, έσχρη προσβολή, τα λοιπά, ντροπιαστικά και τέτοια. Ναι. Αλλά εγώ λέω τώρα. Να σου πω σε κάτι. Mm-hmm. Γιατί μόνο τέσσερις. Εγώ λέω γιατί να είναι μόνο τέσσερις. Ρε παιδί μου, πώς είναι συνήθως, δύο, τρεις. Δύο ή τρεις. Εντάξει. Γίνονται αντιντόπινγκ, δεν γίνονται. Τι δεν έχουμε γίνονται. Λεφτά. Δεν γίνονται, ρε παιδί μου, γενικά. Αυτά ζητάει η ΑΕΛ. Γιατί γενικά δεν γίνονται. Γίνονται. Δεν γίνονται. Δεν γίνονται πάντα. Δεν γίνονται. Εντάξει, ψιλογίνονται. Δεν έχουμε λεφτά να γίνονται. Εντάξει, έχουμε κάποια θέματα. Ναι, δεν γίνονται. Με τα επαναληπτικά νομίζω έχουμε θέματα, όχι με τα πρώτα. Γενικά έχουμε θέματα, γι' αυτό και δεν γίνονται. Δηλαδή, άμα γινόντουσαν, δεν τα ζητάγαμε. Σωστό. Εμένα το θέμα μου είναι γιατί τέσσερις. Γιατί τέσσερις, γιατί μόνο τέσσερις, ρε παιδί μου. Και δεν πούμε 10. Ρε, εσύ δεν γίνεται. Τι 10 να πούμε. Όταν κάνει αντιτόπιν, κάνει συγκεκριμένο. Φιλέ, αυτό λέμε. Ομάδα, λέμε δεν το κάνουμε. Πλήρωση, πάνε, πίνουν τα πυράκια του και βγαίνουν και κάνουν το τσίσο. Σωστό, τους. Ναι, αλλά λέμε τόσο καιρό δεν το κάνουμε και λέει ΑΕΛ, πάω να υπερθεματίσω. Ναι. Και από του τρει πα στου τέσσερι. Ναι, υπερθεματίζει. Από του τρει στου τέσσερι. Εντάξει, είναι λίγο, ρε φιλέ. Κάτσε, τι να κάνουμε. Είναι λίγο. Να κάνουμε κανένα ωραίο χαϊλίκι, ρε παιδί μου. Ναι. Να πάμε, ξέρω εγώ, να κάνουμε αντιτόπιν, ξέρω εγώ, και στον Πατικά. Άμα θες να το ανοίξουμε λίγο παραπέρα. Γιατί? Έτσι. Για να γουστάρουμε, ρε φίλε. Γιατί από τους δύο πήγαμε στους τρεις, πήγαμε στους τέσσερις. Ναι. Και εγώ σου λέω τώρα να κάνουμε και στον Πατήκα. Γιατί ναι. Όχι, δηλαδή. Ναι. Δεν καταλαβαίνω τη λογική σου, αλλά εν πάση περιπτώσει θα σε ακολουθήσω. Τι να κάνω. Δεν θέλω να με ακολουθήσεις. Δεν θέλω να με ακολουθήσεις. Απλώς λέω. Να το πάμε λίγο παρακάτω. Αυτή είναι η ιστορία. Επίσης, παιδιά, τώρα όλοι εσείς που βρίζετε για τις ποινές του δικαστηρίου στο Κοριόπολης. Ναι, γιατί βρίζετε. Ναι, γιατί βρίζετε ακριβώς. Δηλαδή, ποιο είναι το θέμα σας ακριβώς. Ξέρετε και βρίζετε. Ναι. Ή κάτι απλώς σας τρώει μέσα σας και βρίζετε. Εδώ φτάσαμε, εδώ είναι το τέλος. Και μια, ξέρω εγώ, έφεση μπορεί να υπάρχει ακόμα και τέλος. Αυτές είναι οι ποινές. Αυτές οι ποινές βγήκαν αυθαίρετα, όχι. Αυτές οι ποινές προβλέπονται για αυτά τα αδικήματα. Τέλος πάντων, είμαστε κάπου στο φάσμα των ποινών αυτών. Ναι. Λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο, εκεί ήταν. Τώρα, το ότι μπορεί να σας φαίνεται λίγο κάτι, δηλαδή ότι ξέρω εγώ είναι οι μήνες εξαγοράς προς 5 ευρώ τη μέρα και αν τη βγάζει, ξέρω εγώ, πώς το λένε, ο Μπέος με 7 χιλιάρικα και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Εντάξει, αυτό είναι δικό σας θέμα. Και είναι και θέμα της δικαιοσύνης. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, αφού αυτό προβλέπει η δικαιοσύνη. Αυτό προβλέπεται. Τι να γίνει τώρα δηλαδή. Αυτό είναι. Θα δικάζουμε και θα καταδικάζουμε με τα γούστα του καθενός. Να λέει ο καθένας, εγώ γουστάρω να φάει, ο άλλος να πληρώνει 20 ευρώ τη μέρα. Ναι. Ο άλλος να πει όχι, να πληρώνει 15. Ο άλλος 17,5. Είναι δυνατόν έτσι. Αυτός είναι ο νόμος, αυτή είναι η ποινή, αυτή είναι η ταρήφα και τέλος. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Τόσο είναι και το ξέρουν και οι εμπλεκόμενοι ευθύς εξ αρχής. Ναι. Ότι για τα αδικήματα τα οποία κατηγορούνται υπάρχει ένα συγκεκριμένο εύρος και φάσμα που ξέρουν ότι κάπου εκεί θα καταλήξουν. Ναι. Πολύ απλά και πολύ ωραία. Το ότι δεν το ξέραμε εμείς. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν φταίει η δικαιοσύνη. Ναι, φταίμε εμείς. Δεν φταίμε εμείς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να σας φαίνεται λίγο. Mm-hmm. Για κάποιους. Μπορεί να σας φαίνεται πολύ για κάποιους άλλους. Αλλά αυτό είναι. Ξέρετε, εδώ κάπου τελειώνει. Εδώ κάπου τα πράγματα τελειώνουν όμορφα και ωραία. Δηλαδή έγιναν όλα, έγιναν οι δίκες, έγιναν οι εφέσεις και αυτή τη στιγμή έχουμε τις αποφάσεις. Ναι. Αυτές είναι οι αποφάσεις. Έτσι γίνεται, έτσι πάει η δουλειά και τελειώνει η ιστορία. Συγγνώμη αν σας φαίνεται σε κάποιους λίγο ή πολύ, αλλά έτσι είναι. Αυτό είναι, εκεί τελειώνει. Μπορεί σε ένα άλλο νομικό σύστημα να πέφτανε, ξέρω εγώ, ποινές με αναστολή και να ήταν εξαγοράσιμες, ξέρω εγώ, προς 5.000 ευρώ τη μέρα. Αυτό ενδεχομένως θα σάρζε ακόμη πιο πολύ. Και σε άλλα νομικά συστήματα, ας πούμε, ο Μπρέιβικ, ο οποίος καθάρισε 70 τόσους ανθρώπους, έφαγε 21 χρόνια γιατί αυτή είναι η μάξιμου ποινή που τρώει στη χώρα του. Έτσι. Πολύ καλά τα λες. Και διαμαρτύρεται για τις συνθήκες εγκλεισμού του, διότι λέει τον έχουν έχει δύο κελιά που πηγαίνουν έρχεται, που είναι μέσα. Μόνο call girls δεν έχει μέσα τα κελιά. Και λέει, είναι απάνθρωπες συνθήκες, λέει, γιατί έχω περιορισμένη πρόσβαση στο ίντερνετ. Να. Δηλαδή δεν μπορώ να μπω, ας πούμε, όπου θέλω. Μπορώ να μπω σε συγκεκριμένα τέτοια. Και διαμαρτύρεται, ας πούμε, γιατί δεν, λέει, δεν έχετε σε επαφή με άλλους κρατούμενους. Θέλω να πω, υπάρχουν και αυτά τα πράγματα γύρω-γύρω στον κόσμο. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ναι. Υπάρχουν. Επίσης, όταν κρίνεται την ποινή κάποιου με βάση τα λίγα, κατά την άποψή σας, χρήματα που θα πληρώσει για να την εξαγοράσει, τότε εγώ απλώς θέτω σε εσάς, σε όλους, ή το ήθο.
ιτήθω, ναι, πραγματικά το εξής ερώτημα. Ναι. Άρα αυτό που θέλατε πραγματικά, λοιπόν, το θέμα είναι να ξυλωθεί, να φτωχύνει ή να πάει στη φυλακή. Ναι. Δηλαδή, εάν η ποινή των 3 ετών ή 4 ετών είναι εξαγοράσιμη προς 500 ευρώ τη μέρα, αλλά δεν πηγαίνει στη φυλακή, είναι δίκαιη και είναι άδικη απλώς επειδή την εξαγόρασε προς 5 ευρώ τη μέρα. Ναι, δεν ξέρω. Θέλω να πω το. Δεν ξέρω. Πάσε. Για κουβέλη, παιδιά, τι να πούμε. Για κουβέλη, τι να πούμε. Συγκίνηση. Ο Γουβέλης απέδειξε για μία ακόμη φορά, διατηρώντας και μάλλον επαυξάνοντας, θα έλεγα, τη δυναμική που έχει στα ελληνικά social media, mm-hmm, ότι είναι ο πιο σκληρός πολιτικός ριόλης, mm-hmm, της ελληνικής νεότερης ιστορίας. Της νεότερης ιστορίας. Ναι. Αυτή τη στιγμή, τότε να εκτέλεσε ένα πέναλτι το οποίο πριν σουτάρει πρέπει να είχαν μπει 10 με 12 παίκτες μέσα. Καλά, σταμάτησε. Επίσης, σταμάτησε. Ναι, έφαγε κάρτα, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Έφαγε κάρτα και επαναλήψη. Και επαναλαβή, για να το πω σωστά. Ναι, έτσι. Επαναλαβή. Κάρτα και επαναλαβή. Δεν είναι σταμάτησε. Σταμάτησε, δηλαδή τύπου σταματάω, δεν είναι κορδόνια. Δηλαδή μιλάμε για σταματημό τώρα. Ναι. Σον, αγόρι μου, δεν ξέρω γιατί την γκρινιάζει. Δεν ξέρω αν την κρινιάζει. Καλά να πάθει όμω. Ο άλλο τι του λέει μες, με γκόμενα μιλάω. Γιατί έχει το χέρι στο ακουστικό και που μιλάει. Θα προσπαθήσω να μετρήσω πόσοι μπήκαν μέσα λόγω τη προσποίηση. Λοιπόν, 4, 5, 7, 9. Ναι. 9 μπήκαν μέσα. Δεν φταίνει όμω, επαναλαμβάνω. Όχι, δεν φταίνει γιατί σταμάτησε. Γιατί φρέναρε, ναι, ο Σον. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, φίλε Σον, αν θε να το κάνει σωστά, πάρε μαθήματα από τον Άλενα τώρα. Που νομίζω ότι χωρί να υπάρχει κανονισμό, ναι, τότε είναι αλήθεια. Αλλά το κάνει χωρί να το καταλαβαίνει. Mm-hmm. Συν αυτό το ωραίο που κάνει ο Κριστιάνο που το είδαμε. Ποιο το τελευταία. Την είδε στη φάση πολύ μονταδόρικο. Όχι, δεν την είδα. Με super slow motion, ναι, αποδείχθηκε, ναι, και το επιβεβαίωσε ο Ρίο Φέρντιναντ από τα χρόνια του στη Manchester United, ναι, ότι έχει τελειοποιήσει ένα κόλπο ο Ρονάλντο, ναι, σήμερα το οποίο πλησιάζοντας την μπάλα, πηγαίνοντας να τοποθετήσει με δύναμη το αριστερό του πόδι. Α, τι έγινε. Βλέπουν στο VAR. Βλέπουν στο VAR τι. Αν μπήκε μέσα κάποιο. Τι έχει γίνει ακριβώς τώρα, έχει μετρήσει τον γκολ, το πέναλτι, τι? Τι, δεν έχουμε καν πέναλτι. Πάει το πέναλτι, το πήρε το... Τι γίνεται, παιδιά. Τι συμβαίνει με εκείνο το πέναλτι που χτύπησε, επειδή μπήκε? Ναι, μας λέει ο Στάφος Κοδήμιος είχε δώσει στην αρχή φάουλ, μετά δώσε, ναι, πέναλτι και μετά του πάνω από το VAR τελικά μάστορα ήταν φάουλ. Ναι, ωραία. Και πού είναι το φάουλ, λοιπόν. Ωραία, χτυπήθηκε το πέναλτι, έκανε ναι, την πλαγιά. Το φάουλ. Δώστε μας το φάουλ του, ναι, λέει. Δώστε μας κάτι, δώστε μας εγώ τα εγγύνια. Επίσης, η κίτρινη στο Σον τώρα παραγράφεται. Ναι, αφού δεν υπάρχει εκτέλεση. Ερώτημα. Ναι. Το πέναλτι θεωρείται ως μη γενόμενο, άρα η κίτρινη στο Σον παραγράφεται, ρωτάω. Φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Και ξέρεις πότε ξεκίνησαν όλα αυτά, Πότε. Όταν είπαμε το όνομα Κουβέλης. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, θέλω να το πω αυτό το πράγμα, διότι μόνο που αναφέρεις το όνομά του, γίνονται πραγματάκια σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Και πώς θα φέρνει η μοίρα έτσι, ναι, εσύ φυστάμε στο πάνω καμένου. Ναι. Με τον οποίο, ας πούμε, ναι, στην παλαιότερα είχε θέματα ο Φώτης Κουβέλης. Οπωσδήποτε, ναι, είχε θέματα. Αλλά κάτι άλλο λέγαμε πριν στην πραγματικότητα. Λέγαμε για τον Κριστιάνο. Ναι. Λοιπόν, ο Κριστιάνο λοιπόν έκανε το εξής, το οποίο ξαναλέω για να πιάσουμε την κουβέντα μας, mm, το επιβεβαίωσε και ο Ρίο Φέρντιναντ, mm, ότι το είχε τελειοποιήσει από τα χρόνια της United, mm, δηλαδή ότι είναι κάτι το οποίο το κάνει με σχέδιο. Δουλεμένο. Λοιπόν, και με κάποιο λόγο θεία δίκη, ας το πούμε έτσι, Ροτσντέιλ ένα λεπτό μετά ισοφαρίζει, mm-hmm, το παιχνίδι σε 1-1. Λοιπόν, ο Ρονάλντο λοιπόν κάνει το εξής, καθώς πηγαίνει να τοποθετήσει κατά την εκτέλεση του πέναλτι με δύναμη το αριστερό του πόδι ακριβώς δίπλα από την μπάλα για να σουτάρει με το δεξί, mm-hmm, έτσι όπως κάνουν οι δεξιοπόδαροι ποδοσφαιριστές, ναι, ο Ρονάλντο αντί να το καρφώσει το πόδι του δίπλα στην μπάλα, ναι, με το αριστερό του πόδι ακουμπάει την μπάλα, ναι, κατά τέτοιο τρόπο ώστε σε κλάσματα του δευτερολέπτου, mm-hmm, στην πραγματικότητα την υψώνει, δηλαδή την ένα σκάβει τσίκ, ένα τσίκ, ώστε να έρθει αμέσως μετά να τη σουτάρει με το δεξί, ναι, με την μπάλα να βρίσκεται στον αέρα πια. Και άρα να κάνει το σουτ πολύ πιο δυνατό. Αυτό θέλει τόνους προπόνησης, δεν είναι απλό. Φαντάσου ότι ο Σούλε ο Ρίο φέρνει να επιβεβαίωσε ότι γίνεται από τα χρόνια της United και το πήρε ένα χαμπάρι τώρα. Ναι. Πόσα χρόνια μετά. Μήπως δεν το έκανε. Ο κ. Φέρντιναντ λέει ότι το έκανε από τότε. Άλλο λέω, μήπως δεν το έκανε τώρα, όλο αυτόν τον καιρό στη Ρεάλ. Δεν το είχε προσέξει κανείς. Μήπως το βάλε τώρα ξανά στο ρεπερδέ, βαριότα και σου λέει κάτι. Έτσι, εδώ ούτε στο super slow πρέπει να υπάρχει, ναι, super slow με super zoom, ναι, για να το δεις. Ναι. Για να το καταλάβεις τι κάνει. Μαγεία. Ωραία. Μπράβο του. Ναι, ναι. Εγώ λέω μπράβο του. Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι επιτρέπεται βέβαια.
Δεν είναι νομίζω ένα λάκτισμα. Γιατί είναι δύο λακτίσματα, ουσιαστικά. Αλλά επειδή το έχει τελειοποιήσει τόσο ωραία, ας τον αφήσουν. Ναι. Ας το χαρίσουν. Μήπως τώρα που το ανακαλύψαν, ας πούμε, κάποιος Φώτης Κουβέλης του ποδοσφαίρου το απαγορεύσει. Τώρα δεν είναι ωραίο αυτό. Εννοώ σκληρός Ριόλης του ποδοσφαίρου. Από αυτήν την άποψη το λέω. Τώρα δεν είναι ωραίο. Τι πως δεν είναι ωραίο δηλαδή. Εάν. Κοίταξε. Ο Φώτης Κουβέλης είναι κάτι σαν το δικαστή Dredd. Ναι. Εντάξει, αν θέλει να επιβάλλει τον νόμο του, ναι, θα τον επιβάλλει χωρίς πολλά-πολλά. Οπότε ναι, αν με το low giver στο χέρι. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, οπότε αν αποφασίσει να επιληφθεί του θέματος, ο Ρονάλντο δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Ναι. Θέλω να πω για εμάς τους φαν του δικαστή Dredd. Ναι. Εντάξει, υπάρχει η γραφική προσπάθεια με τον Σιλβέστη Σταλόνε. Ναι. Γραφική από κάθε άποψη. Δηλαδή, μιλάμε για. Πώς το λένε, κακοποίηση του αθλήματος, έτσι. Δηλαδή, για τους φαν του δικαστή Dredd του κόμιξ. Ήταν ένα πράγμα το οποίο ήθελαν να κλάψουν από στενοχώρια. Ναι. Δεν ήταν ωραίο, είναι αλήθεια. Γιατί είχε και 500 λάθη σε συνέδρια. Καταρχά, ο Dredd δεν βγάζει πρώτο κράνο, α πούμε. Το έχει βγάλει μία φορά στα κόμιξ. Ναι. Ο άλλο με κονιόρδο ήταν συνέχεια χωρίς κράνο, το ζέστηνε προφανώς. Σε ανέβαση θερμοκρασία. Έχει υπάρξει λοιπόν μία άλλη ταινία δικαστή Dredd που έχει γυριστεί στην Νότια Αφρική. Ναι. Με αρκετά γνωστό cast. Δεν θυμάμαι τα ονόματα, αλλά είναι ηθοποιοί γνωστοί. Δηλαδή και ο τύπος που παίζει το δικαστή Dredd που δεν βγάζει το κράνος είναι γνωστός ηθοποιός. Ναι. Είναι, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι το όνομα. Θυμάμαι ότι παίζει στο Star Trek, ας πούμε, την καινούργια βερσιόν των ταινιών Star Trek, παίζει το γιατρό. Okay. Η Λίνα Χίντεϊ επίσης παίζει την κακιά στο δικαστή Dredd. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή. Είναι από το Game of Thrones, τέλος πάντων. Ναι. Πάρα πολύ καλή ταινία. Πολύ πιστή, πολύ πιο πιστή, εν πάση περιπτώσει. Low budget, η οποία πήγε εξαιρετικά σε σχέση με το κόστος. Γυρισμένη στο περίφημο εκείνο κτίριο της Νοτιού Αφρικής, το πύργο αυτό, το Vodafone Tower, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, που έχουν γυριστεί πάρα πολλές ταινίες, που είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο έτσι. Σπιράλ. Ναι. Τύπου σπιράλ κάπου. Όχι, okay. Ναι. Και όλοι περιμέναμε, άντε να βγει, ξέρω εγώ, και η επόμενη, τώρα που το πετύχατε και αυτά. Δεν βγήκε. Είχα κάποια θέματα την παραγωγή, δεν βγήκε. Να σου πω. Μια που λέμε για Dredd. Κανονικά, μια που λέμε για Dredd. Ναι. Και Κουβέλη δηλαδή. Κουβέλη Dredd. Ποιο θεωρεί πέρα από το Φώτη Κουβέλη. Αφήνοντας το Φώτη Κουβέλη απ' έξω, διότι ούτε άλλος δεν προλαβαίνει λόγω των καθηκόντων του. Ποιος ήταν ο ιδανικός ενσαρκωτής του δικαστή Dredd? Ο Γιακουμάτος. Αδέκαστος. Ακέραιος. Μ' αρέσει. Ναι. Γνώστης. Ακριβοδίκαιος. Της πιάτσας. Βεβαίως. Ακριβοδίκαιος. Πολύ σημαντικό. Και επιστήμονας. Επιστήμον. Επίσης, άνθρωπος, που ναι. Έχει πολύ σημαντικό. Ναι. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Μ' αρέσει η πρόταση. Ναι. Παύλος Πολάκης. Νομίζω που είναι ουσιαστικά ο Γιακουμάτος της αριστεράς, δηλαδή δεν είναι για καμιά φοβερή παραλλαγή. Είναι ο Γιακουμάτος σε συσκευασία ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι δεν θα προχωρούσαν. Δεν θα προχωρούσε και δεν θα παίρνει από την Επιτροπή τελικά η ταινία όπου θα προσπαθούσαν να πείσουν στην σενεργογράφη ότι είναι μια νέα version του δικαστή Dredd που καπνίζει και αυτό είναι ωραίο. Εντάξει, θα είχαμε ένα θέμα εκεί. Τι να κάνουμε. Εντάξει, ένα θέμα. Γιατί ο Dredd δεν καπνίζει. Τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε και εμείς ως Dredd ένα βασανάκι. Έχουμε ένα κάτι. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά είναι και αυτός αδέκαστος. Τόλης Γκλέτσος. Για πολιτικό. Ο δήμαρχος Τόλης Γκλέτσος. Ποιος. Ο δήμαρχος και με την ευρεία είναι πολιτικός. Πολιτικός ήταν πολιτικών. Και στην τελεία, βέβαια. Και στην τελεία, μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν. Ναι, ναι. Τόλαρος. Ναι, ναι. Τόλαρος ναι, ναι, θα ήταν ναι, δύναμη. Ναι, ναι, ναι. Τόλαρος ίσως θα ήταν. Ίσως θα ήταν ο ρόλος ζωής. Και όπως το Αποστόλη Γκλέτσο αυτός. Κοίτα, και στην πραγματικότητα από όλους τους υπόλοιπους, τους προηγούμενους, λόγω της ενασχόλησής του με την ηθοποιία, μπορεί να το υπηρετήσει καλύτερα από όλους, έτσι. Ναι. Φανώς. Όχι, δεν είναι λιγότερο ηθοποιείο για κομμάτους ή Πολάκης, αλίμονο. Όχι. Αλλά δεν έχουν πάση αυτή την εξοικείωση. Ρεστι, δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, από τηλεοπτικές φάσεις έτσι ωραίες, μπορεί να θυμόμαστε και να σου έρθει στο μυαλό κάποια πράγματα. Μπαμ, μπαμ. Ξέρω εγώ, ο Ευαγγελάτος με τον Σορένη Ματέι. Ξέρω ναι. Εγώ, μπαμ. Η Πέπιτσε Μελή. Ξέρω εγώ, το ερωτοδικείο. Κάποια ξεκατινιάσματα, ξέρω εγώ, στον Καμπούρη, Μίστερ Μπούτια. Δηλαδή, τα μπαμ, μπαμ, μπαμ να έρχονται. Από τους πολιτικούς σκυλοκαυγάδες. Πρέπει λίγο να το σκεφτείς. Ναι. Ποιος, ας πούμε, ήταν πολύ γκανιάν.
Πραγματικά, ο Τζακωμός, η κουβέντα εκείνη, μονόλογος νομίζω ήταν του Γιακουμάτου για τον Χαριστέα. Δηλαδή, είναι ένα από τα πράγματα που γραφτήκαν με χρυσά γράμματα στην τηλεοπτική ιστορία. Δηλαδή, Γεράσιμος Γιακουμάτος για Άγγελο Χαριστέα τώρα, δηλαδή κατά δίκη Άγγελου Χαριστέα από Γεράσιμο Γιακουμάτο, ήταν υπέροχο. Ναι. Ήταν υπέροχο. Δεν ακουμπάει την μπάλα, απλά πατάει κοντά και πολλοί και σπρώχνουν το χλωτάπιτα, λένε ο Ρονάλντο. Okay. Σπρώχνουν το χλωτάπιτα και σηκώνει την μπάλα. Εντάξει, παιδιά, ευχαριστούμε. Ήταν λάθος δικό μου στην λεπτομέρεια, στην αποκατάσταση. Έχουμε διάφορες ακόμα προτάσεις, όπως το Ψωμιάδι. Όχι. Το Στέφανο Χίο. Δεν είναι πολιτικός όμως ο Χίος. Όχι, δεν είναι πολιτικός. Είπαμε για πολιτικούς. Δεν μετράει. Άδωνης. Όχι. Μπα. Όχι, νομίζω. Μπα. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μ' αρέσει το twist. Αυτό το twist, ας πούμε, ναι. Στο, ναι. Που δεν θα αποκαλυφθεί όμως ποτέ. Δηλαδή με ποτέ. Μαζεμένα μαλλιά, ναι. Με φωνή που κάθε θα είναι. Κάθε φορά με το κράνος λέμε. Ναι. Τι μαζεμένα μαλλιά. Αυτό λέω, δεν θα βγαίνουν. Τι να βγαίνουν, θα τι είναι, τίποτα να πούμε. Μαλλιά. Ναι, σαν το τέρας του Predator που βγαίνουν, ναι. Από κάτω. Δηλαδή, τι, πώς. Σωστά, με φωνή που μπορείς και να την μπερδέψεις, που δεν μπορεί να σε παραπέμψει ντε και καλά. Δεν είναι, ναι. Μια φωνή δηλαδή πρίμα γυναικεία. Και σκάμε εκεί που σταμάτησε παρανομία και έχουμε το ύψος, έχουμε την κορμοστασιά. Και λέμε τι είπατε, δεν έχουμε φυλάκιση. Κατευθείαν, γιατί ο δικαστής σταμάνει, δικάζει, καταδικάζει κλπ. Ψωμιάδης όχι, παιδιά. Ψωμιάδης νομίζω θα ήταν επίπεδου σλάι. Ούτε Ηλίας Ψινάκης. Ναι. Ούτε Ηλίας Ψινάκης, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει διαπράγματα. Αλλά νομίζω ότι με... Όχι Αβραμόπουλος, παιδιά, σοβαρευτείτε. Σοβαρευτείτε, ρε παιδιά. Αν θέλουμε να δούμε ένα δικαστή ντρέτ με κοστούμι και ποσέτ στο πέτο και το κράνος από πάνω, ναι, θα μπορούσε να είναι ο. Εντάξει, τότε να φέρουμε και το ζαμπούνι με αυτή τη λογική. Ναι. Θα βάλουμε και το ζαμπούνι και να τελειώσει και η ιστορία. Δεν είναι πολιτικός όμως. Σωστά. Σωστά. Δεν είναι πολιτικός. Όχι. Τελικά νομίζω η πρώτη πρόταση είναι η καλύτερη. Δηλαδή η πρώτη με ισχυρό outsider, δηλαδή Γεράσιμος Γιακουμάτος, με ισχυρό outsider Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όχι, Πολάκη. Έχει σχολήσει με το τσιγάρο. Ναι. Και υπάρχει και ένα θέμα δεγμός φυσικής κατάστασης. Δηλαδή είναι δύσκολο να δείξουμε το δικαστή Dread με six pack. Ναι, αλλά. Όντας Πολάκηδες. Αλλά. Ναι. Ποιος από τους τρεις που αναφέρουμε τώρα έχει μεγαλύτερη εξοικείωση με τα όπλα, όπως υπάρχει υλικό ντοκουμέντο. Σωστό, και δεν θα χρειάζεται να είσαι κασκαντέρ για. Καταλαβες. Δηλαδή του δίνει το low giver στο χέρι και ξέρει τι να κάνει ο Παύλος Πολάκης. Σωστό. Οι φωτογραφίες το μαρτυρούν. Σωστό, και έρχεται και αντάκες και δίνει και μαντινάδες ενδεχομένως στο δικαστή Dread που δεν τις είχε. Οπότε δίνει ένα twist, πιάνουμε και μεγαλύτερο κοινό. Ναι, έτσι, ναι, ανοίγουμε, ναι, την, ναι, ηλικιακή, ναι, βάση. Μάλιστα. Ωραία, ωραία, ενδιαφέροντα αυτά. Ας μείνουμε αυτά, θα σκεφτούμε να οριμάσουν μέσα μας. Βεβαίως. Έτσι όλα αυτά γιατί έχουν σημασία. Και να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Μάκη Διώγο, ο οποίος θα μας μεταφέρει ρεπορτάζ από τον γύρο της Νέας Μύρης μετά το τέλος του πρώτου ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον Πανιόνιο και τον Πάκου. Μάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι κάνετε? Πολύ καλά, εσύ? Ο ΠΑΟΚ έκανε ένα μεγάλο βήμα για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. 3-1 τον Πανιόνιο. Πάμε λοιπόν να δούμε τις δηλώσεις του ΠΑΟΚ. Έχουμε και έχουμε και ντεκόρ. Ναι. Έχουμε και ντεκόρ. Λοιπόν. Ναι. Ο Λουτσέσκου μίλησε πρώτος, είπε ότι κάναμε ένα τεράστιο βήμα πρόκρισης. Όμως νομίζω ότι η υπόθεση πρώτης θα τελειώσει στην Τούμπα. Τα πάντα μπορούν να συμβούν αν δεν είσαι σοβαρός. Είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, από το αίτητο σερί υπό προπονητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος ρωτήθηκε για το αν η ομάδα του ήταν επηρεασμένη από τα όσα συνέβησαν την Κυριακή. Είπε: δεν θέλω να μείνουμε κολλημένοι στα γεγονότα της Κυριακής. Οι παίχτες μου έδειξαν αντίδραση, αποφασιστικότητα. Οι νίκες παίρνονται στο γήπεδο. Δεν φοβούνται να παίξουν τα παιχνίδια. Στη συνέχεια, ο προπονητής του ΠΑΟΚ ρωτήθηκε για την απουσία του Μάτος, είπε ότι είχε ένα πρόβλημα υγείας, ενώ στην ερώτηση αν θέλει, όσο πάμε προς το τέλος του πρωταθλήματος, αν θέλει νίκες ή νίκες και καλό ποδόσφαιρο, είπε ότι τα καλά αποτελέσματα τα φέρνει το καλό ποδόσφαιρο. Χρειαζόμαστε σωστή νοοτροπία, σωστή φιλοσοφία, γιατί μόνο έτσι ξεπερνάμε τα όποια προβλήματα. Ρωτήθηκε ξανά ο προπονητής του ΠΑΟΚ, όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, το μάτι ήταν τόσο έτσι κυριαρχικός ο ΠΑΟΚ, νίκησε 3-1, οπότε στη συνέντευξη τύπου αρκετές ερωτήσεις ήταν για το μάτι της Κυριακής που δεν έγινε. Ρωτήθηκε λοιπόν και από άλλο συνάδελφο, είπε ότι οι παίχτες μου ξέρουν τι συνέβη την Κυριακή. Οι αντίπαλοι παίχτες ήταν φοβισμένοι να παίξουν και αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη που έχουμε πετύχει εμείς.
Στη συνέχεια ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο προπονητής του Πανιωνίου, είπε ότι φάνηκε στον αγώνα η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Από την αρχή του παιχνιδιού ο ΠΑΟΚ πήρε τα ενία. Εμείς θέλαμε να δώσουμε χώρους να φύγουμε στην αντεπίθεση, δεν τα καταφέραμε. Είχαμε και τη φάση του 13 την ευκαιρία, δεν σκοράραμε και από εκεί και ύστερα με ατομικά λάθη που έγιναν στην άμυνά μας ο ΠΑΟΚ κατάφερε να προηγηθεί. Μετά το 0-1 καταρρεύσαμε ψυχολογικά, είπε ο προπονητής του Πανιωνίου, ενώ με το 0-2 στο ημίχρονο ζήτησα από τους παίχτες μου να προσπαθήσουν περισσότερο και να ικανοποιήσουν τον κόσμο που τους έχει συμπαρασταθεί τόσο πολύ όλο αυτό το διάστημα. Ο ΠΑΟΚ κατά 99% εξασφάλισε την πρόκληση στον τελικό. Το δικό μας ταξίδι στο κύπελλο, είπε ο Μιχάλης Γρηγορίου, κάπου εδώ τελειώνει. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες που έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και έφεραν την ομάδα στους 4 του κυπέλου. Εμείς απομένουν 7 μάτς στο πρωτάθλημα. Θα ρίξουμε εκεί το βάρος να πετύχουμε το στόχο μας που είναι η 5η θέση και η έξοδος στο Europa League. Ο προπονητής Πανιωνίου ρωτήθηκε για τον ΠΑΟΚ. Είπε ότι είναι πολύ καλή ομάδα, ποιοτική ομάδα. Σε εύχομαι καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο. Μάλιστα. Ωραία. Το κλίμα πρέπει να πούμε ότι γενικώς είναι καλό. Πρέπει να πούμε ότι οι οπαδοί του Πανιωνίου χειροκρότησαν τους παίχτες μετά το τέλος του αγώνα, οι οποίοι αποσύρθηκαν στα αποδυτήρια και μετά, επειδή ο κόσμος έμεινε στις κερκίδες, ξαναβγήκαν οι παίχτες και χειροκροτήσαν τον κόσμο. Στον Πανιώνιο μένει η πίκρα της εμφάνισης περισσότερο, παιδιά, παρά το αποτέλεσμα. Γιατί εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα, πολύ δυνατή ομάδα. Δεν ήταν ο Πανιώνιος όσο ανταγωνιστικός θα ήθελε ο κόσμος του και ίσως αυτό είναι η μόνη πίκρα που έχει και ο κόσμος του Πανιωνίου από το σημερινό παιχνίδι. Μάλιστα. Ωραία, Μάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή χαρά. Γεια χαρά. Καλά, δηλαδή. Όντως, τώρα το τι εννοούσε ο τύπος από πίσω που έλεγε κολόγαβρο του ΠΑΟΚ είναι ένα πράγμα. Να δεν ξέρω. Τι να σου πω. Για να το ψάξουμε, εν πάση περιπτώσει, δεν προλαβαίνουμε το σώμα τώρα να ψάξουμε τίποτα. Η ώρα, κυρίες και κύριοι, πλησιάζει 10.30. Πάμε για δελτίο πολιτικών ειδήσεων τραγουδάκι και τα ξαναλέμε σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, πριν τις καλησπέρες και όλα τα υπόλοιπα, θα να κλείσουμε μια εκκρεμότητα, η οποία υπάρχει εδώ και περίπου 50 λεπτά. Όσοι ακούγατε τον Μάνο Ζερβάκη, καταλαβαίνετε. Οι υπόλοιποι, για τους υπόλοιπους, λέω ότι έχουμε μαζί μας τον Άρη Σβεστά, ο οποίος θα μας ανακοινώσει το τελευταίο πλέον νέο της μέρας, για να μπορέσει και αυτός πια απλά πάει στο σπίτι του. Κάποια στιγμή. Μόνο 13-14 ώρες, για το τι θα γίνει με τους 10 κατηγορούμενους, στους οποίους έχει επιβληθεί ποινή κάθεξης. Περιμέναμε να δούμε αν θα τους δοθεί αναστολή μέχρι την έφεση ή όχι. Αυτή ήταν νομίζω η εκκρεμότητα. Άρη, καλησπέρα. Γεια σου, Άρη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πραγματικά 13,5 ώρες συνεδρίαση. Ευτυχώς, τουλάχιστον είναι η τελευταία, δεν θα έχει άλλη. Mm-hmm. Την έφεση τώρα πάλι. Στην έφεση, μέχρι την οποία και οι 10 καταδικαστέντες με ποινές κάθεξης θα είναι ελεύθεροι μέχρι τότε, τους δόθηκε αναστολή. Η έφεση τους δηλαδή έχει ένα θαλπτικό χαρακτήρα. Και για τους 10 και για όλους τέλος πάντων. Έχει ένα θετικό χαρακτήρα η έφεση που καταθέτουν. Σε ό,τι αφορά τους 10 στους οποίους έχουν επιβληθεί ποινές κάθεξης, να πούμε ότι στο Γιώργο Τσακογιάννη το διάστημα αυτό που θα είναι ελεύθερος έως την έφεση του επιβλήθηκε μια εγγύηση 10.000 ευρώ και υποχρεώνεται να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του το πρώτο τριμήνο κάθε μήνα και το απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα. Και στους υπόλοιπους 9 έχουν επιβληθεί ήδη περιοριστικοί όροι εκτός από την εγκυοδοσία. Χωρίς εγγύηση αλλά με εμφάνιση μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Αυτά ήταν τα τελευταία, έτσι, 58 συνολικά καταδικάστηκαν. Έκπληξη, γιατί η πρόταση της εισαγγελέως ήταν να καταδικαστούν 30, τελικά καταδικάστηκαν διπλάσιοι από τους 84 συνολικά. Οι ποινές είναι από 30 μήνες φυλάκιση έως 10 χρόνια, δεκαετή κάθριξη, που είναι η μεγαλύτερη ποινή στο Γιώργο Τσακογιάννη. Ποινές 30 μηνών έχουν επιβληθεί σε όσους καταδικάστηκαν για παράνομη στοιχεία, συμμετοχή σε παράνομο στοίχημα, σε παράνομο στοιχηματισμό. Πολλά γνωστά ονόματα του ποδοσφαίρου μας που πλέον έχουν καταδικαστική απόφαση στην πλάτη τους. Πολλά όχι τόσο γνωστά. Λοιπόν, και έτσι κλείνει το Χωριόπολης, το οποίο μας ταλαιπωρεί από το καλοκαίρι του 2011, τον Ιούνιο του 2011, που ξέσπασε το σκάνδαλο, και ολοκληρώνεται τώρα η δίκη σε πρώτο βαθμό. Η έφεση πότε αναμένεται, Άρη, τώρα? Έφεση καταθέτουν αμέσως, ξέρω εγώ, του χρόνου. Ναι, και έχει ο Θεός.
Ναι, είναι και τόσο νοματέοι. Καταλαβαίνεις πάλι ότι θα έχει μια διαδικασία. Άλλοι θα έχουν, μπορεί να έχουν κοινούς δικηγόρους, άλλοι χωριστούς, άλλος να μην μπορεί τότε, άλλος να μην μπορεί τότε. Τώρα ξέρεις, βγάλε άκρη μετά με την έφεση. Θα ξεκινήσει μια ιστορία. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Άρη? Τίποτα άλλο, παιδιά, προς σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να καλά. Καλή ξεκούραση. Λοιπόν. Αυτά. Αυτά και κλείνει η Καπαδότο Κοριόπολης. Είμαστε στην, ας πούμε, πρώτη-τελευταία φάση του. Περιμένουμε τις καθυστερήσεις που θα είναι πια η έφεση, όπως ακούσατε, πιθανώς του χρόνου. Αλλά οι ποινές είναι αυτές που ανακοινώθηκαν, τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε και στο sportfm.gr αναλυτικά, για να μην τις επαναλαμβάνουμε και κουράζουμε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Σε όλους και όλες. Είστε συντονισμένοι στο sportfm σε 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 και σήμερα με τον Παναγιώτη Ρήλο, τον Γιώργο Γκούτη της γενιάς του. Ναι, έτσι. Υπόθηκε γι' αυτό. Ναι, βεβαίως. Να ευχαριστήσουμε τον ξάδερφο Παναγιώτη Ρήλο που στέλνει αυτά τα μηνύματα. Είναι πάντα χαριτωμένα. Βεβαίως. Στις μουσικές επιλογές, ο Σταύρος Κοντροθύμιος, στην οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε μετά τις 12. Τα μηνύματά σας μπορούν να φτάσουν στο σταθμό και την εκπομπή με τους εξής τρόπους. Μέσω κινητού τηλεφώνου γράφετε Σούπερ, αφήνετε ένα διάστημα το μήνυμά σας και αποστέλλει στο 19619 με χρέωση 0,31 λεπτά του ευρώ ανά SMS. Συν το τέλος της τηλεφωνίας, 12, 15, 18 ή 20%, ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ-ΦΠΑ. Μέσω ίντερνετ μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε πάνω δεξιά και πουλή sportfm 94,6 live, ανοίγει ο media player μαζί του μια φόρμα, μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε. Email δεχόμαστε στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε θέλετε να μας τα στείλετε, προφανώς. Και από εκεί και πέρα, στο Facebook μας βρίσκεται γράφοντας fightclub2.0 στην αναζήτηση, ενώ ακριβώς το ίδιο πράγμα γράφετε σε Google Play Store ή App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε το Fight Club application, το οποίο είναι τσάμπα, το οποίο δεν έχει διαφημίσεις, το οποίο τρέχει μια χαρά και έχει όλα τα ωραία και χρήσιμα κουμπάκια που έχει ένα λειτουργικό application, συν το μαγικό κουμπάκι κονσέρβα, μέσω του οποίου μπορείτε να έχετε ανά πάση στιγμή στη διάθεσή σας για online ή offline ακρόαση τις 10 τελευταίες εκπομπές. Κώστας Μαμάκης, Γιάννης Τσαόσης στα μικρόφωνα και θυμίζω, γιατί μπορεί να το ξεχάσουμε και να μην το ξαναπούμε, ότι αύριο, με τώρα και άλλη μια στο τέλος, αύριο κυρίες και κύριοι, Fight Club 2.0 goes to Oscars. Αύριο η εκπομπή είναι οσκαρική, είναι αφιερωμένη στα Oscars και τον κινηματογράφο. Θα βρίσκεται εδώ ο Πάνος Κοκκίνης. Παλιότερα ακροατές γνωρίζετε τι σημαίνει Πάνος Κοκκίνης, γνωρίζετε. Και αναγνώστες, θα λέγα εγώ. Αναγνώστες και αναγνώστες, βεβαίως. Γνωρίζετε το όνομα συνώνυμο της επιτυχίας, το όνομα συνώνυμο της εγγύησης. Όσοι δεν ξέρετε, δεν έχετε καταλάβει, αναρωτιέστε, ψάχνετε αυτή τη στιγμή στον Google τι είναι ο Πάνος Κοκκίνης, γιατί έρχεται, γιατί τον θεοποιείτε, γιατί μιλάτε έτσι αυτόν, τι θα μας πει για τα όσα, δηλαδή. Να είστε εδώ αύριο. Να είστε εδώ αύριο και θα καταλάβετε. Πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, στο στοίχημα επίσης, γιατί δεν το πω τώρα, θα το ξεχάσω τελείως, να πω κάποια τελικά. Αθλέτικ Βιλμπέο Βαλένθια 1-1. Χετάφε Λα Κορούνια 3-0. Μάλαγα Σεβίλη 0-1. Σε εξέλιξη τώρα από τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, τα πιο ενδιαφέροντα τότε να Ροτσδέλ είναι 1-1 στο ημίχρονο. Λάτσιο Μίλαν 0-0 επίσης στο ημίχρονο. Παρί Μαρσέιγ 0-0 στο 36ο λεπτό. Ατλέτικο Μαδρίτης Λεγανιές 0-0 στο 10. Να θυμίσουμε ο Πάκο κέρδισε τη Σασταμάλα 3-1, επειδή με έχει αγχώσει ο Σερβάκης. Γιατί λέει ότι περιμένουμε εναγωνίως το αποτέλεσμα του άλλου παιχνιδιού. Δεν ξέρω τι περιμένουμε ακριβώς στο άλλο παιχνίδι, αλλά θα σας το πω. Γιατί έλεγε, μα διέκοψε τον Τζορμπατζόγλου σε κάποια φάση για να πει πόσο είναι στο δεύτερο σετ. Και λέω τέτοιο άγχος. Λέω, τι γίνεται για τον Πάκο στο βόλιο. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιο πρέπει να κερδίσει για να ξέρω εγώ, προκριθεί ο Πάκο. Συγγνώμη, δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι ομολόγω με τον βόλιο. Θα έπρεπε να το ξέρω, αλλά δεν το ξέρω, το λέω. Λοιπόν, αλλά μπορώ να σου πω ότι είμαστε στο τέταρτο σετ, στο παιχνίδι Βερολίνο για Στρέμπσκι Βέγγελ. Είμαστε στο τέταρτο σετ και είναι 1-2. 1-2 προηγείται για Στρέμπσκι Βέγγελ και είμαστε 9-6 αυτή τη στιγμή στο τέταρτο σετ. Αυτά. Ωραία. Θα ας πούμε για το τελικό σε κάποια φάση και δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι θέλει ο ΠΑΟΚ. Sorry κιόλας, δηλαδή. Δεν ξέρω τι γίνεται, πραγματικά. Λοιπόν, εντάξει, πάλι με το Κοριόπολης, τώρα μην το... Ναι, μην το συνεχίσουμε. Όχι, πάλι, όχι, τώρα, τι ήταν τώρα οι ποινές για τον καθένα, γιατί λεφτά έχουν βγάλει, γιατί έχουν κάνει. Ας μην το συνεχίσουμε, παρακαλώ. Αυτή είναι η απόφαση του καθηγητήριου, ναι, και ας τη σεβαστούμε. Τέλος. Ναι. Να τη σεβαστούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να τη σεβαστούμε. Ναι. Αυτό είναι, αυτή είναι σύμφωνη με το νομικό μας σύστημα. Τέλος. Λοιπόν,
Ας πούμε σε κάτι πολύ πιο ωραίο, όμορφο, πολύ πιο ποδοσφαιρικό και πολύ πιο ενδιαφέρον, θέλω να πιστεύω. Διότι σήμερα το πολυλατρεμένο sombrero.gr, το οποίο ξέρετε ότι στηρίζουμε από την αρχή της λειτουργίας του ποικιλοτρόπος, και επειδή είναι και ένα site το οποίο δεν μας απογοητεύει ποτέ, ως γνωστόν. Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δημοσίευσε μια ιστορία που για μένα από τις, ξέρω, πέντε πιο ωραίες ιστορίες που έχει δημοσίευσει. Ναι. Μια υπέροχη, υπέροχη ποδοσφαιρική ιστορία, την οποία σας παρακαλώ να ακούσετε. Θα την θα διαβάσω λίγο κάποια κομμάτια ολόκληρα. Θα σας πω όμως το story πριν φτάσω στο βασικό κομμάτι. Μιλάει λοιπόν για έναν φανατικό παδό της West Ham, ναι. Τον Steve Davis. Α, ναι. Ο οποίος έχει τατού την ομάδα, είναι φανατίκλας κτλ. Και τον Ιούλιο του 1994 λοιπόν, γιατί πηγαίνει παλιά η ιστορία, πήγε να δει ένα φιλικό προετοιμασίας της West Ham με την Oxford City, στην Οξφόρδη. Γιατί σου λέει, ρε φίλε, ή είσαι φανατικός ή δεν είσαι. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Αυτά τα μάτς είναι που αφήνουν ιστορία. Έτσι. Λοιπόν, πήγε λοιπόν, πήρε το παρεάκι του, πήγε. Και όπως ήταν στο γηπεδάκι εκεί πέρα της Oxford, πήγε και έκατσε ακριβώς πίσω από τον μπάγκο του Χάρι Ρέντναπ, του τότε προπονητή της West Ham. Έχει σημασία αυτό, ναι. Σας λέω. Λοιπόν, το μάτς μας ξεκινάει φιλικό. Είναι εντάξει, West Ham προφανώς πολύ καλύτερα από την Oxford. Ξεκινάει, προηγείται, ξέρω εγώ, όλα καλά. Ο τύπος όμως, ο φίλος μας, ο Steve Davis, έχει φάει σκάλωμα με το επιθετικό της ομάδας, το Lee Chapman. Ναι. Επειδή έχανε τις προσωπικές μονομαχίες. Και αρχίζει να φωνάζει. Σήκω πάνω, αγόρι μου, γιατί πέφτει τόσο συχνά. Και αρχίζει να λέει, ξέρεις, διάφορα. Της ομάδας του. Της ομάδας του, ναι, 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 ναι. Χώνει. Σε κάποια φάση, αφού έχει το Ρέντναπ μπροστά του, του λέει: έλα, Χάρη, δεν μπορώ να παίξουμε αυτόν μπροστά, δεν γίνεται. Αν είναι να παίζει, να ξέρω να μην έρχομαι. Και αρχίζει να μιλάει στο Ρέντναπ και να του λέει αυτά. Οκ. Μπούρου. Λίγα λεπτά μετά το δεύτερο ημίχρονο, ένας παίκτης της West Ham τραυματίζεται. Ναι. Το πρόβλημα για το Ρέντναπ είναι ότι στο ημίχρονο είχε βάλει αλλαγή όλου όσου είχε στον πάγκο. Κάτι, ναι, που σημαίνει ότι με τον τραυματία θα έπρεπε να συνεχίσει το παιχνίδι με 10. Και τότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συμβαίνει το εξής. Όπως τα περιγράφει ο Χάρι Ρέντναπ τώρα στη βιογραφία του, λέει σε πρώτο πρόσωπο: γύρισα από την πλευρά του πολυλογά και τον ρώτησα: φίλε, μπορείς να παίξεις τόσο καλά όσο μιλάς? Το απαντάει ο φιλάθλος: είμαι σίγουρα καλύτερος από τον Τζάπμαν, τον επιθετικό. Τότε φόρα τη φανέλα σου και ετοιμάσου, του λέει με σοβαρό ύφος. Τι εννοείς, του λέει ο φιλάθλος? Θα παίξεις για τη West Ham. Λοιπόν, πριν προλάβει να το καταλάβει, λέει: είδες, λέει, εγώ όλοι σκεφτόμουν ότι δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Ντύθηκα, παρά αυτά γυρίσαμε στον γήπεδο και ακόμη νόμιζα ότι ο Ρέντα μου κάνει πλάκα. Δεν πίστευα ότι θα με βάλει μέσα πραγματικά, ή έστω ότι αν το κάνει θα είναι για 1-2 λεπτά σαν φάρσα. Μόνο που δεν ήταν φάρσα. Συνεχίζουμε τώρα και λέω: Ρέντα, γύρισα από αποδυτήρια αντιμένος και το ρώτησα πού παίζει. Μου απάντησε μπροστά και του είπα: ωραία, θα δούμε τότε αν είσαι καλύτερος από τον Τζάπμαν. Και τον έβαλα μέσα. Λέει τώρα ο Steve Davis, ο φίλαθλος: όταν βρέθηκα στο χόρτο, όλοι οι ήχοι από τον κόσμο εξαφανίστηκαν. Είναι αλήθεια αυτό που λένε οι παίκτες. Ξαφνικά δεν άκουγα κανέναν από τους φίλους μου που φώναζαν την κερκίδα. Προσπαθούσα να μείνω ψύχρεμος, αλλά μετά τα πρώτα λεπτά τα πόδια μου έτρεμαν. Έπαιζα για τη West Ham. Το μόνο που σκεφτόμουν συνέχεια είναι: μην τα σκατώσεις, Steve, μην τα σκατώσεις. Τα σκάτω τελικά, τι έγινε? Την κάνω τη διήγηση. Λοιπόν, λέει ο Ρέντναπ: με το που κάνω, λέει, την αλλαγή, έρχεται ένας τύπος από την Oxford City και με ρωτάει ποιος είναι αυτός που μπήκε, ώστε να τον ανακοινώσουν από τα μεγάφωνα. Και τους λέω, λέει εγώ: καλά δεν είδατε, λέει, το Μουντιάλ 94 ιστορία, έτσι. Αυτός είναι ο Βούλγαρος Τιτίσεφ που έβαλε 3 γκολ. Και γυρνάει ο τύπος και λέει: α, ναι, το φαντάστηκα πως είναι αυτός. Και φεύγει. Λοιπόν, καβλάντης μεγάλος και ωραίος. Μεγάλος, ναι. Λοιπόν, ξαναπάμε τώρα στη διήγηση του φιλάθλου. Λέει: εννοείται πως δεν γύρισα ποτέ πίσω από το κέντρο. Η αλήθεια είναι πως ήταν πολύ γρήγορο το παιχνίδι για μένα. Αυτοί έπαιζαν κανονικό ποδόσφαιρο. Εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο επίπεδου pub. Δεν μπορούσα ποτέ να βρεθώ μόνος. Γιατί εκεί οι αμυντικοί δεν σε αφήνουν ποτέ ελεύθερο. Δεν ήταν σαν το ποδόσφαιρο παρέας. Έπαιζα όσο πιο προσεκτικά μπορούσα με σίγουρες κοντινές πάσεις. Λοιπόν, και τώρα, κυρίες και κύριοι, κάπου στα μισά του δεύτερου ημιχρόνου γίνεται μια φάση που μεγάλωσε λίγο ακόμα το μύθο. Όσο αδύνατο και αν ακούγεται με όσα έχουμε πει μέχρι τώρα. Η West Ham κάνει μία επέλεση από τα αριστερά. Ένα χαφ κάνει μία σιρτή σέντρα στο ύψος της μικρής περιοχής. Και ο φίλος μας βρίσκεται για ένα δευτερόλεπτο ανενόχλητος φάτσα με την εστία.
λέει τώρα ο ίδιος σε πρώτο πρόσωπο. Απλά σούταρα. Σούταρα με όλη μου τη δύναμη. Γκολ. Ήταν σαν να σταμάτησε ο χρόνος. Η καλύτερη στιγμή στη ζωή μου. Έταξα από το κόρνερ πανηγυρίζοντας και ρίχνοντας γροθιές στον αέρα. Ήταν όλα τελείως σουρεαλιστικά. Είχα βάλει γκολ. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Νομίζω πως αυτό είναι το καλύτερο συνέστημα στον κόσμο. Δυστυχώς για αυτόν, ακόμα και στα καλύτερα όνειρα, κάποιος θα βρεθεί να σε προσγειώσει. Όσο Στίβ πανηγύριζε σαν τρελός, ο διαιτής ακύρωνε τον γκολ μετά από υπόδειξη του επόπτεως offside. Η αλήθεια είναι, λέει ο φιλάθλος, πως ήμουν 2 γιάρδες μπροστά από τον αμυντικό. Έταξα από τον διαιτητή, έβαλα τα χέρια μου στους ώμους του και του είπα: «Άτιμε, αυτή ήταν η στιγμή μου. Μου κατέστρεψε το όνειρο». Με κοίταξε στα μάτια με ένα τεράστιο χαμόγελο και σφύριξε να συνεχιστεί το. Να συνεχιστεί το παιχνίδι. Σκατόψυχος. Ναι. Ναι. Τελείωσε η ιστορία. Εντάξει, έφυγε με ένα μπλουζάκι γεμάτο αυτόγραφα από όλους τους παίκτες. Έγινε θέμα μετά στον τοπικό τύπο και για τις επόμενες, τα επόμενα χρόνια που του ζητούσαν να διηγηθεί το περιστατικό, πρώτα έλεγε μια εκδοχή στην οποία τον γκολ είχε μετρήσει κανονικά. Προσέξτε τώρα. Το 2013, σε μια ποδοσφαιρική εκπομπή του BBC, συναντήθηκαν οι δύο τους ξανά. Αλλά όταν αναφέρθηκε τον γκολ, ο Στίβ, ο φιλαθρός, ζήτησε από το Ρέντ να μην πει σε κανέναν τι πραγματικά έγινε. Λίγο καιρό μετά διέρευσε ένα μικρό απόσπασμα την επερχόμενη αυτοβιογραφία του Ρέντναμπ, στο οποίο περιγράφει τη συγκεκριμένη ιστορία. Και όπως αποδείχθηκε από τον επίλογο εκείνο του αποσπάσματος και την απουσία αναφορά στο offside, ο Άγγλος προπονητής πιστεύει στην ιδέα, μην αφήνεις μερικές λεπτομέρειες να χαράσουν μια πολύ όμορφη ιστορία. Διότι ο Ρέντναμπ τελικά στη βιογραφία του γράφει. Και όμως σκόραρε. Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Έτρεχε πάνω κάτω εκστασιασμένο, σαν να κέρδισε το παγκόσμιο κύπελο, ενώ εμείς είχαμε πεθάνει από τα γέλια στον πάγκο. Πάντως είχε δίκιο, εκείνο το βράδυ ήταν πράγματι καλύτερος από τον Λιτσάπα. Μπορεί και γενικότερα να ήταν καλύτερος, δηλαδή. Δεν θα το μάθουμε ποτέ, αλλά. Τίμιος, μπράβο. Άσε, παιδιά, είναι μια υπέροχη ιστορία. Πραγματικά. Και είναι πραγματική. Ναι, αυτό είναι το πιο ωραίο. Και είναι υπέροχη. Είναι υπέροχη, υπέροχη. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση αυτού του τύπου. Με την αγαπημένη ομάδα, την ομάδα με την οποία αρρωσταίνετε, ρε παιδί μου, δηλαδή που πεθαίνετε. Να σας τύχει ένα τέτοιο πράγμα. Για να καταλάβει κάποιος τι ιστορία είναι αυτή. Είναι υπέροχο. Και πρέπει να πω, παρότι δεν θα σας κουράσω διαβάζω το σχετικό απόσπασμα, ότι στο άρθρο που υπάρχει στο sombrero.gr, και κανένα μπείτε να το διαβάσετε και να το κοινοποιήσετε. Το άρθρο αυτό δεν ξεκινάει με την ιστορία του Steve Davis, αλλά φτάνει στην ιστορία του Steve Davis, περιγράφοντας ένα αντίστοιχο σκηνικό, Παναγιώτη Ρέλο και μουσικόφιλοι, παρακαλώ την προσοχή σας, το οποίο συνέβη σε συναυλία των Who το 1973, όπου σε κάποια φάση, κάπου στο δεύτερο μέρος, ο Keith Moon καταραίει πάνω στα drums. Ναι. Τον παίρνουν, εντάξει, το Keith Moon. Εντάξει. Όχι, μπορεί εντάξει. Να είχε πιει κάνα ποτήρι κρασί, λέω εγώ. Να για να κατέψω εγώ σαμπούκα με κρασί και να τον ζάλεις. Μια εκδοχή. Στο πολύ γλυκά, μπροστά στη ζωή του Keith Moon, ο Πολ Γκασκόιν είναι πρόσκοπος. Μιλάμε δηλαδή για τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, τον παίρνουν στα παρασκήνια, σταματάει η συναυλία, έχουν θορυβηθεί όλοι. Λοιπόν, και σε κάποια φάση. Ο Πιτ Τάουνσεντ, ο κιθαρίστας, ρωτάει αν υπάρχει κανένας ντράμερ στο κοινό. Και υπάρχει ένας τύπος που λέει: «Ναι, εγώ ξέρω να παίζω ντράμς και επειδή είμαι φανατικός, γνωρίζω όλα τα τραγούδια». Ένας 19χρονος, ο Σκοτ Χάλπιν. Τον ανεβάζει, κάθεται στα ντράμς του Keith Moon και ολοκληρώνει το setlist και μαζί με το όνειρο κάθε ερασιτέχνη μουσικού. Δηλαδή ξαφνικά από το κοινό βρέθηκε να παίζει μαζί με τους Χου. Εξτρομένα πράγματα. Και από εκεί πήγαμε στην ιστορία, γιατί είναι μια παρόμοια υπέροχη ιστορία. Συγκινητικό. Έλα μωρέ πως έπαιξα αφού είχα τελειώσει αλλαγές. Φιλικά είναι, που κόλλησες μωρέ και στο ένα φιλικό τώρα στην Οξφόρδη. Τώρα, κάνουμε θέμα εκεί τώρα. Κόλλησες δηλαδή. Πώς έπαιξε. Έπαιξε γιατί είναι νταΐς. Ναι, τι θέλετε δηλαδή. Είναι νταΐς και έπαιξε. Είναι μια τρομερή ιστορία που δεν υπάρχει ούτε σε ταινία τέτοιο πράγμα. Να είσαι φύλαθρος και να μπεις να παίξεις για την ομάδα σου. Εγώ μία φορά το έχω δει. Ναι. Έχω σαν ένα παραμύθι του γιου μου που είναι από τους μικρούς κύριους, μικρές κυρίες που να τους ξέρεις. Κλασικά μικρά παραμυθάκια για παιδιά. Οι μικροί κυρίες, μικρές κυρίες, μια σειρά. Λοιπόν, υπάρχει ένας από αυτούς που είναι ιστορία, νομίζω, ο κύριος Καταπληκτικός. Νομίζω συγκεκριμένος. Που πηγαίνει σε ένα παιδάκι που είναι άρρωστο, ο κύριος Καταπληκτικός. Και είναι άρρωστο στο κρεβάτι του και βαριέται. Και
με ένα χτύπημα των δαχτύλων του, το παίρνει από το κρεβάτι του και κάνουν διάφορα πράγματα μαζί. Σου πιλωτάρουν ένα αεροπλάνο και πάνε μια βόλτα πάνω από το Αιγαίο. Ναι. Το πηγαίνει στην κορυφή του πιο ψηλού δέντρου του κόσμου, πηγαίνουν στην κορυφή του Έβερεστ, κατεβαίνουν από εκεί με έλκυθρο και το τέταρτο πράγμα που κάνει για το παιδάκι είναι το πηγαίνει στον πάγκο τη αγαπημένη ομάδα ξαφνικά εμφανίζεται και μπαίνει μέσα το παιδάκι και παίζει και βάζει γκολ. Ναι. Αλλά αυτό γίνεται στον κύριο Καταπληκτικό. Στους μικρούς κυρίους. Μήπως ο κύριος Καταπληκτικός έχει εμπνευστεί από την ιστορία του φίλου μας. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Έμα είσαι καταπληκτικός. Εντάξει. Τρομερό. Τρομερό. Μάλιστα. Βλέπω ότι η Άλεξ έδωσε νέο φιρμάνι που λέει απορούμε γιατί αντέδρασε έτσι έξω το απόλυτα νόμιμο με τιμά μας. Συγγνώμη, κάτσε, πρέπει να το διαβάσω αυτό. Επειδή η ΑΕΛ δεν έχει κανένα λόγο να μην απαντάει με επίσημο τρόπο σε οποιαδήποτε παρατήρηση την αφορά, θέλουμε να τονίσουμε ότι σεβόμαστε την ιστορία της ΑΕΚ, αληθινά χαιρόμαστε την ευρωπαϊκή της πορεία και αληθινά στα. Αυτή είναι ανακοίνωση. Κάποιος βγήκε στο ραδιόφωνο και ήθελε να πει κάτι. Ναι, οκ. Okay. Και αθενά στενοχωρηθήκαμε που αποκλείσαμε τη δυναμό Κιέβου, αλλά πιο πολύ σεβόμαστε τη δική μας ιστορία, την οποία θέλουμε να είναι γεμάτη επιτυχίες και τρίτους και την οποία θέλουμε να συνεχίσουμε και στο άμεσο παρόν και το μέλλον. Τίποτα μέχρι εδώ. Ναι. Πάμε στο Zoom τώρα, που είναι μία πρόταση ουσιαστικά. Μας κάνει εντύπωση γιατί σε αυτό το απόλυτα νόμιμο έτοιμά μας υπήρξε αυτή η αντίθεση από πλευράς ΠΑΕΑΕΚ. Το θέμα για μας θεωρείται λήξαν. Ναι, προφανώς δεν υπήρξε στο αίτημα η αντίδραση, υπήρξε στη διατύπωση. Και αυτές όλες τις σκιές που έμειναν με τους μυϊκούς τραυματισμούς και η σύνδεση με το αντιντόπινγκ, προφανώς. Έμανε. Ναι. Το εξηγούμε, όχι δεν το ξέρουν οι άνθρωποι, αλλά έτσι να δώσουμε μια εκδοχή κοινής λογικής. Παιδιά, επειδή το λέτε, δεν μπορούμε να φέρουμε τον σομπρέρο στο σταθμό. Επίσης δεν είναι ο σομπρέρος, να ξέρετε, είναι η σομπρέρη. Με όμικρο γιώτα, είναι η σομπρέρη. Ναι. Περισσότερο και δεν κάνει. Ναι. Η βασική σομπρέρη πάντως. Δεν είναι ένας, είναι περισσότεροι από ένας και κατά καιρούς βεβαίως όπως μπορείτε να δείτε και στο sombrero.gr έχουν συνδράμει στο site με κείμενά τους και αρκετοί άλλοι ακόμα. Ναι. Αλλά οι βασικοί, οι στυλοβάτες του sombrero είναι περισσότεροι από ένας. Και δεν γίνεται, όχι δεν γίνεται να τους φέρουμε στο σταθμό, δεν μπορώ να σας πω όμως γιατί. Ναι. Δεν γίνεται. Ας το πω έτσι πολύ, ότι δεν ζουν στην Αθήνα. Μάλιστα. Και ζουν αρκετά μακριά από την Αθήνα. Εν πάση περιπτώσει, και είναι δύσκολο. Μιλάς με γρίφους γέροντα. Τώρα γιατί θα σου λέει. Εσύ, τα παιδιά, αν θέλαν να. Πώς το λένε, να ανακοινώσουν την. Να γίνει γνωστή ταυτότητά του, θα το είχαν κάνει με κάποιο τρόπο. Το ότι δεν το έχουν κάνει τόσα χρόνια, νομίζω ότι οφείλουμε να το σεβαστούμε. Εγώ τυχαίνει και ξέρω κάποια πράγματα παραπάνω. Ναι. Και σας τα λέω απλώς, δεν μπορώ να τα πω ολοκληρωμένα όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, τι άλλο να πω τώρα, δηλαδή, σε ποια πόλη ζουνε. Τι έκπληξη να ξέρω. Κοιτάζω εδώ πέρα και λέω Νεϊμάρ επέλεξε το χειρουργείο τελικά. Τι έκπληξη. Φοβερή έκπληξη δεν είναι. Ναι, σαν τι θα μπορούσε να επιλέξει. Δηλαδή. Ρε παιδί μου, να τώρα και να παίζει, να σπάσει το έλεγα και το μεσημέρι με τον Μάκη. Πόσο ηλίθιος πρέπει να είναι ο Ουνάι Έμερι. Ναι. Πέραν από ανεπαρκής προπονητής για να κουμαντάρει αυτό το καράβι, πρέπει να είναι και ανόητος σαν άνθρωπος. Ναι. Όταν έχει τραυματισμό ο Νεϊμάρ εκ των πιο άκρα επιπληρωμένων ποδοσφαιριστών στον πλανήτη, ναι. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν θα ρισκάρει να παίξει με τη Ρεάλ γιατί ο Έμερι και το κόλος του. Προφανώς. Αντί να κάνει. Είχε βγει όμως ο Έμερι τη πρόταση και πει θα δούμε, είναι πιθανό να παίξει. Να μην πάει σε εγχείρηση. Δεν το έχεις δει αυτό το πράγμα. Όχι, δεν το έχω δει. Πήγε λοιπόν ο προπονητής της ομάδας μιλώντας για τον πιο ακριβό πληρωμένο που έχει το στάρ της ομάδας και λέει θα δούμε. Μπορεί να το ψήσουμε τύπου ας πούμε, να του πούμε έλα ρε εσύ Νεϊμάρ, δεν πειράζει και. Αν πάθεις και τίποτα τώρα σε χρονιά που έχει μουντιάλ, τι να κάνουμε, συμβαίνει. Σιγά ένα μουντιάλ θα χάσεις. Άλλα δύο έχεις μπροστά σου, τουλάχιστον. Βέβαια, είχε χάσει και το προηγούμενο από κάποια φάση και με την που είχε πάει τη γονατιά. Θέλω να πω, αυτό δείχνει, σου λέω, πέρα από προπονητική ανεπάρκεια του Έμερι, δείχνει και βλακεία. Να πιστεύεις ότι ο παίχτης, ο συγκεκριμένος παίχτης, θα ρισκάρει να πάθει καμιά χοντρή ζημιά. Ναι, όντως αυτό δεν είναι πολιτική δήλωση, πολιτικο-ποδοσφαιρική. Είναι καθαρά βλακώδης δήλωση, τίποτα άλλο. Μόνο βλακώδης. Και υπάρχει ενημέρωση πλέον, βεβαίως, κανονικότατα, ότι από την Παρίσι Ζερμέν ενημέρωση ότι ο Νεϊμάρ θα χειρουργηθεί, που σημαίνει θα. Και δύο μήνες, προσέξτε, μιλάμε για οριακά τώρα, έτσι. Γιατί μιλάμε ότι θα ξαναμπεί αρχές Μαΐου. Εντάξει. Έχει 45 μέρες. Τα υπολόγισε. Αυτό τα μέτρησε. Ακριβώς τα υπολόγισε. Και τώρα για να μην. Ακριβώς. Για να μην και να είμαστε ξεκουράστοι. Τι εννοείς ξεκούραστοι. Εννοώ ότι δεν θα είναι. Σκέψου να παίζει όλη τη χρονιά, να συνέχιζε να παίζει μέχρι το Μάιο σε ρή παιχνίδια και μετά να πάει Μουντιάλ. Έχει δύο μήνες ξεκούραση. Υπάρχει περίπτωση να το χρειαστεί παρή Μάιο. Εγώ λέω ότι αυτοί οι δύο μήνες τώρα, ο Μάρτιος και ο Απρίλιος, θα είναι μήνες ξεκούραση για τον ίδιο. Δηλαδή θα είναι μήνες που θα
αποφορτιστεί από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Ναι. Καλό θα είναι αυτό για τη Βραζιλία και για τον ίδιο ενώψη Μουντιάλ. Ναι. Γιατί θα γυρίσει ίσα ίσα να παίξει κανένα ματσάκι, κανένα φιλικό, κανένα τέτοιο, να μπει λίγο πάλι σε αγωνιστικό ρυθμό και να πάει Μουντιάλ. Έχει σημασία και αυτό. Ναι, βέβαια, προφανώς και έχει σημασία. Α, μπράβο στον Ουνάι Έμερι, ο οποίος μέχρι χθες προχθές ήλπιζε ότι ο Νεϊμάρ θα ρισκάρει την καριέρα του και τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ για να τον βοηθήσει στο παιχνίδι με την. Ναι, και να πω, αδερφέ, δεν έχει και παίχτες. Έλαντε. Δηλαδή, παρή είσαι. Έλαντε. Μπορεί να είναι τώρα άλλα μέσα, όπως λέγεται ο Ρονάλδο και του χορηγού, μπορεί να είναι και άλλα χωρικά. Θα μου πει τι είναι αυτό τώρα, ο Έμερι, τι δουλειά να έχει αυτά. Έλαντε. Λοιπόν, στο 26ο λεπτό, Ατλέτικο Μαδρίτης με γκολ του Γκριεσμάν ανοίγει το σκορ απέναντι στη Λεγκανιές. Και με αυτή, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θα πούμε για αυτή την ώρα, διότι πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και πάλι μαζί σε λίγο. Δεύτερη ώρα Fight Club, κύριοι. Και κυρίες, γιατί όχι. Και κυρίες. Με ερωτικό ρίλο ούτως ή άλλως στα DEX θα έχουμε και γυναικείο κοινό. Θέλω να πιστεύω. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μέσα σε όλα τα. Ναι, τι έπαθες. Κεφαλικό. Ναι, μείνει. Ναι. Μέσα σε όλα τα ποδοσφαιρικά, τα πολιτικά, τους ανασχηματισμούς, δηλαδή Μανούρα, Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, Λάρισα, ΣΑΕΚ, ξέρω εγώ, και όλα αυτά τα υπόλοιπα, θα να πω ότι συμβαίνουν και άλλα πραγματάκια τα οποία νομίζω ότι αξίζουν την προσοχή μας. Όπως για παράδειγμα ο πόλεμος ουσιακά που άνοιξε μεταξύ Μητροπολίτη Καλαβρίτων και ΕΡΤ. Δεν ξέρω αν το έχεις. Όχι, δεν πήρα χαμπάρι. Αν έχεις πάρει χαμπάρι. Τι ναι. Θέματα έχουμε. Καταρχάς, έπρεπε όλοι να εκκλησιαστήσουμε να είναι κατά τη ΕΡΤ όταν κόπηκε το αρχονταρίκι. Έχει κοπεί, δεν έχει κοπεί το αρχονταρίκι. Κάνω λάθος. Νομίζω ότι έχει κοπεί. Ναι. Νομίζω ότι έχει κοπεί τώρα που το λες. Οπότε αυτός είναι ένας λόγος. Είναι κάτι. Τι έγινε αυτό τώρα. Δεν ξέρω να σου πω. Δεν ξέρω να σου πω. Αντιθέτως, το μερετή και τόλμη υπάρχει. Υπάρχει ή ήταν για λίγες εκπομπές και σταμάτησε. Όχι, εγώ το είδα κάποια στιγμή στο Ζάπινγκ. Μια α, ναι. Βεβαίως το είδα. Έρθει 2, πού παίζεται αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα αν έρθει ένα έρθει 2, αλλά το έχω δει. Απλά είχε υπάρξει εκεί ένα θέμα με την κυρία που το παρουσίαζε. Μια κυρία. Ναι, η οποία μπράβο, ήταν, ναι. Ήταν και στο γραφείο του Πάνου Καμένου. Σωστό. Είχαν βάσει 100 φωτογραφίες η κυρία στο Facebook. Ναι. Κάτι ευρύχωρες φωτογραφίες, εξαιρετικές. Και σταμάτησε, έκανε μια παρουσίαση νομίζω η κυρία και μετά σταμάτησε. Αλλά η εκπομπή υφίσταται. Ναι. Το αρχονταρίκι, ναι, γιατί. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ποιον ενοχλούσε το αρχονταρίκι. Αν ρωτάς εμένα, όχι. Δεν το έβλεπα γιατί δεν ξυπνάω συνήθως. Αν ξύπναγα εκείνη την ώρα, θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα βάζα. Ήταν όμως σε ώρα πολύ μελετημένη. Ναι. Γιατί είναι η ώρα που ούτως ή άλλως. Γυρνάω την εκκλησία. Ακριβώς. Ναι, βεβαίως. Σαφέστατα. Έρχεται και κουμπώνει δηλαδή. Ναι. Πας στην εκκλησία, γυρίζεις, βλέπεις και ένα αρχονταρίκι και έρχεσαι και είσαι ωραίος. Ναι. Και πας για μια όμορφη Κυριακή. Έτσι γίνεται. Τέλος πάντων, εδώ πέρα η ιστορία μας είναι άλλη. Σε μια εκπομπή της ΕΡΤ είχε φιλοξενηθεί ο Μητροπολίτης Κυθύρων, ο Σεραφείμ. Μάλιστα. Και προσπαθούσε να πει κάποια πράγματα για τον Jesus Christ Superstar, που παίζεται αυτή την περίοδο στην Αθήνα. Και σύμφωνα με τον Αμβρόσιο, δεν του επέτρεψαν να ολοκληρώσει τις σκέψεις του και τον διέκοψαν με περισσή ανέδεια, διότι η απάντησή του δεν εξυπηρετούσε τα σχέδια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ. Έχουν κρυφή ατζέντα οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ ό,τι έχει να κάνει με το Jesus Christ Superstar. Θα αφήσω την ερώτησή σου να την κρίνει ο κόσμος. Μάλιστα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι προχωρώντας το θέμα από εκεί, ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων συνέταξε επιστολή. Είναι μακροσκελής. Δεν πρόκειται να την διαβάσω. Θα διαβάσω μόνο το ιστερόγραφο που είναι και το ζουμί της ιστορίας. Όποιος θέλει μπορεί να τη διαβάσει μόνος του. Το ιστερόγραφο είναι: Χριστιανοί μου, κλείστε την ΕΡΤ. Είναι απαράδεκτη. Μάλιστα. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Μην με ρωτήσετε τι σημαίνει, δηλαδή πώς μπορεί πρακτικά οι Χριστιανοί να κλείσουν την ΕΡΤ. Όσοι ήσασταν σε σινεμά στο κέντρο της Αθήνας το 1987. Μπορώ να σκεφτώ τρόπους. Μπορείτε να σκεφτείτε κάποιους τρόπους που ενδεχομένως μπορεί να γίνει αυτό, εάν γίνει μαζικά.
Θα έλεγε κανείς ενδεχομένως τον τελευταίο πειρασμό. Ναι. Θα έλεγε ενδεχομένως κάποιος. Βεβαίως. Και κάποιοι ιδιοκτήτες κινηματογράφων θα σου μιλούσαν για κάποιες σκισμένες οθόνες. Ίσως. Ίσως. Αν συνέβαιναν τέτοια πράγματα στην Τεχεράνη της Ευρώπης. Καλά τα λες. Ναι. Τα λες καλά. Ναι. Η ΕΡΤ λοιπόν τώρα με τη σειρά της. Ναι. Απαντάει. Απαντάει. Oh. Έχουμε απαντητική ανακοίνωση. Είναι κάτι σαν το ΑΕΛ-ΑΕΚ αυτό. Μπράβο. Είδες τώρα μπήκε στο θέμα. Έτσι. Λοιπόν, και αφού λέει διάφορα, λέει. Η ΕΡΤ έχει αποδείξει ότι σέβεται το θρησκευτικό συνέστημα των πολιτών και παρουσιάζει όλες τις απόψεις επί των θεμάτων της επικαιρότητας ισότιμα και αμερόληπτα, ενθαρρύνοντας τον ανοιχτό διάλογο. Επί του προκειμένου ζητήματος, η εκπομπή φιλοξένησε υποστηρικτές και των δύο απόψεων. Ναι. Αυτό που πρέπει να γίνει όμως κατανοητό είναι ότι η ΕΡΤ ούτε επιθυμεί, ούτε δικαιούται να προβαίνει σε οποιοδήποτε είδους λογοκρισία απέναντι σε οποιαδήποτε έκφανση καλλιτεχνικής ή πολιτιστικής δημιουργίας. Αυτό είναι αδιανόητο για κάθε φορέα που απευθύνεται σε μια δημοκρατική κοινωνία και στηρίζεται σε αυτή. Ιστερόγραφο. Με τη ρητή αναφορά του. Για κλείσιμο της ΕΡΤ, ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος δυστυχώς κατέταξε τον εαυτό του στους εραστές ενός νέου μαύρου. Κρίμα. Ας του υπενθυμίσουμε τα λόγια του Ιωάννη Χρυσοστόμου. Πάλι η Ηρωδιάς μένεται, πάλι νορχείται, πάλι η Ιωάννου την κεφαλήν επί πίνακου σπουδάζει. Ως. Καλή και ευλογημένη Σαρακοστή. Μπεφάπιασμα δηλαδή. Εγώ. Δεν είναι υπέροχο. Βλέπω μπεφάπα ανάμεσα σε ΕΡΤ. Ναι, 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 ναι. Πολύ ωραία. Εντάξει. Δεν είναι υπέροχο. Εγώ πέρα την κατρώμη γίνεται από αξιωματικούς του ελληνικού στρατού πλέον. Ναι, από ό,τι λέει εδώ πέρα, κάποια στιγμή είδε και μία. Διάβασε το ολόκληρο. Ένα οχταράκι ανθιπολογαγό. Λέει από τα Σαμπά. Άλλο λέει το αρχονταρίκι κόπηκε επειδή ο παρουσιαστής έγινε Μητροπολίτης Δημητριάδος. Τι πάει να πει αυτό. Το γιατί δεν μπήκε κάποιο άλλο είναι πραγματικά ένα ερώτημα, λέει ο Καρεμπαίος. Και ο Χριστόδουλος δεν ήταν Μητροπολίτης Δημητριάδος. Η κομβική θέση αυτή. Βεβαίως, ναι. Ναι. Και τι έγινε δηλαδή, επειδή. Τι πάει να πει, δεν έχουμε. Δεν έχουμε πάγκο, ρε φίλε. Δεν έχουμε πάγκο, δεν πλάκα κανείς. Τόσο καλό πάγκο δεν έχουμε κάποιον που να τα λέει τόσο καλά. Τι να κάνουμε. Ε, παιδί μου, ας κάνουμε ένα μίνι αρχονταρίκι μέχρι να μπορέσουμε να. Τι είναι μίνι, θα κάνεις, ας πούμε, μίνι όρθρο. Θα κάνεις μίνι επιτάφιο, όχι, θα βάλεις ένα πανέρι με λουλούδια, τι είναι, ας πούμε, εκεί. Ο Αργυρός. Ή θα κάνεις επιτάφιο, θα κάνεις. Ή θα κάνεις αρχονταρίκι, τι θα πει μίνι αρχονταρίκι. Ναι. Πάντως, όντως δεν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση για το γεγονός ότι ότι εκτός από το ότι δεν υπήρχε κατάλληλος αντικαταστάτης, ναι. Τόσο σεβάσμιος ή τόσο ευρυμαθής. Ναι. Ενδεχομένως. Και τόσο τηλεοπτικός. Και τόσο τηλεοπτικός. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Σωστό, βεβαίως, ναι. Βεβαίως, βεβαίως και είναι. Ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Μήπως αυτά είναι τα βαθύτερα αίτια της κόντρας του μπεφαπιάσματος ανάμεσα στην εκκλησία και την ΕΡΤ, ότι κόπηκε το αρχονταρίκι. Εάν είχαμε κι εμείς ένα βήμα κάπου να περάσουμε πέντε πράγματα. Ναι. Εάν αυτό ισχύει, πιστεύω ότι είναι το αμέσως επόμενο βήμα κόντρας. Δηλαδή, ότι από εδώ που είμαστε θα οδηγηθούμε απευθείας εκεί. Δηλαδή, εάν υπάρχει, θα αποκαλυφθεί. Με πώς το λένε, ανακοινώσεις τύπου κλείσατε το αρχονταρίκι, κλείσατε και τον τάφο σας. Περίπου, ίσως όχι με τόσο γλυκά λόγια, αν αυτό εννοείς, αλλά. Όχι, παιδιά, δεν γίνεται να παρουσιάσει το αρχονταρίκι ο Κουβέλης ή ο Τάκης Λεμονής που λέει. Έλα, ο Κουβέλης πλέον μπορεί να παρουσιάσει το με αρετή και τόλμη όμως. Ως άνθρωπος του Υπουργείου Αμήνης. Και είναι μια εξαιρετική ιδέα γιατί είναι και πολυεργαλείο. Σωστά. Προσπαθώ τώρα να δω πότε ακριβώς. Μητροπολίτης Δημητριάδος ήταν από πάντα ο Ιγνάτιος που παρουσιάζει το αρχονταρίκι, δεν έγινε τώρα. Άρα. Θα τον χρειάστηκε το ποιμνιόν του, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως εδώ βλέπω ότι το 2016, για παράδειγμα, τον Μάιο του 2016, το αρχονταρίκι πεζόταν. Ναι. Πότε κόπηκε ακριβώς το αρχονταρίκι, λοιπόν. Και άρα, αν δεν έχει γίνει γιατί ο Ιγνάτιος δεν έγινε Μητροπολίτης Δημητριάδος, γιατί ήτανε, άρα υπάρχουν άλλοι λόγοι τώρα από πίσω. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω. Πάντως, για όσους ενδεχομένως αυτή τη στιγμή κάτσε και τι είναι το αρχονταρίκι, θα σας διαβάσω τι είναι το αρχονταρίκι. Με τα λόγια των ίδιων των ανθρώπων που την παρουσίαζαν. Στόχος εκπομπής είναι η παρουσίαση κοινωνικών φαινομένων με τρόπο που προσφέρουν στους τηλεθεατές προοπτική ελπίδας. Η ανάπτυξη καινοτόμων εθελοντικών δράσεων, η προβολή της αθέατης πλευράς των γεγονότων και η ανάδειξη της εκκλησιαστικής ζωής και των θρησκευτικών δρόμενων. Επιπροσθέτως, επιχειρεί μια προσέγγιση της λαϊκής παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, προωθεί το διαχριστιανικό και διαθρησκευτικό διάλογο και αναδεικνύει τον ελληνισμό της διασποράς. Αυτό ήταν το αρχονταρίκι. Ναι. Και αυτό είναι πάντα στις καρδιές μας. Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν. Αλλά. Δεν καταλαβαίνω. Βλέπω εδώ κι άλλες αναφορές στο Μάρτιο. Δηλαδή, μετά το 16 δεν βλέπω. Κάπου το 16 πιθανώς είναι αυτή η. Οι σατανάδες οι αριστεροί, Γιάννη μου, το φάγανε. Η διακοπή. Ναι, ρε, αλλά μα ήταν σαν να το είχα κόψει νωρίτερα. Δεν ήταν και η πρώτη προτεραιότητα με το που βγήκα να κόψω το αρχονταρίκι.
Εντάξει, ναι. Είχαν και άλλα σοβαρά πράγματα να κάνουν. Capital controls, δημοψηφίσματα, ξανά εκλογές. Είχαν πράγματα να κάνουν. Ναι. Πώς να γίνει δηλαδή. Σωστό. Οπότε λες κάπως όλα μπήκαν στη σειρά, ας το πούμε. Με κάποιο τρόπο, ναι. Εντάξει, η περιγραφή είναι πολύ ωραία. Και εκεί που λέει στην αρχή ότι στόχος της εκπομπής είναι παρουσίαση κοινωνικών φαινομένων με τρόπο που προσφέρει στους τηλεθεατές προοπτική ελπίδας, ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό. Τι. Εκείνη η υπέροχη εκπομπή ρε εσύ με τους γονείς και τα παιδιά. Ναι. Τη θυμάσαι. Με τους γονείς. Που είχε εναλλακτικές βερσιόν. Με τους γονείς και τα παιδιά πριν από πάρα πολλά χρόνια. Ναι, έπαιζε ο Ανδρέας Ανδριόπουλος. Έπαιζε η Μαρή Κυριακού τότε. Έπαιζε η Μαρή Κυριακού την αδερφή του Ανδρέα Ανδριόπουλου, ήταν δηλαδή τα δύο παιδιά της οικογένειας, που ο άντρας ήταν ο. Έλα, αυτός που έπαιζε το Θανασάκη στη Μαντάμ Σουσού, κόλλησα τώρα. Και λέει η Κιλίδα Πρωτοψάλη ήταν η μαμά. Ναι. Και... ναι, παπα. Πώς λέγονται. Παπαχού μαμάω. Το θυμάσαι, μωρέ, με το μουστακάκι που έπαιζε το Θανασάκη. Εγώ είδες, θυμάμαι τη Μαρή Κυριακού. Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Αυτή, φαντάζομαι, το έβλεπε και ο συγχωρεμένος ο Μήνος Κυριακού από τότε. Πολύ ωραία σειρά. Ναι. Πρέπει να σου πω. Ήμουν φανατικός της σειράς. Δεν θυμάμαι τώρα, πρέπει να ήταν. Τέλη δεκαετίας 80. Να ήταν αρχές δεκαετίας 90. Όχι, αρχές δεκαετίας 90, νομίζω. Πιο πριν. Τέλη δεκαετίας 80. Και είχαν, υπήρχε, για να πούμε τώρα και τι ήταν αυτό, μπορεί να σας φαίνεται, δηλαδή είναι λίγο ρετρό, αλλά είχε πραγματικό ενδιαφέρον γιατί ήταν μια. Και δεν είχε ξαναυπάρξει παρόμοια εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση τέτοιου τύπου, όπου ήταν παιδιά στην εφηβεία, αυτή, εφηβεία και μετεφηβεία, αυτή ήταν η λογική, που αντιμετωπίζανε κάποιο θέμα στην καθημερινότητά του, μια φορά το ξέρω, ναρκωτικά, ή κακές παρέες ή διάφορα τέτοια πράγματα. Ναι, ξέρω, εγκυμοσύνη. Ναι, εμφανιζόταν το θέμα και προσπαθούσαν να το συζητήσουν και να το λύσουν κατά κάποιο τρόπο με τους γονείς και νομίζω ότι υπήρχαν δύο βερσιόν κάθε φορά λύσεις. Δεν το θυμάσαι. Μπορεί να λέω και βλακή. Καλά στο βούρο, ναι. Στο βούρο σίγουρα. Εκεί το είδαμε για πρώτη φορά. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Ναι. Μικρή μεγάλη λεγόταν. Μικρή μεγάλη, ναι. Μικρή μεγάλη. Παπαγεωργίου, Θανάση Παπαγεωργίου. Κάποιος λέει υπήρχε, κάποια στιγμή υπήρχε και η εκπομπή Νέα Ορχονταρίκη, προφανώς με άλλο αφημί. Παίρνω απόσταση εγώ από τέτοιου είδους μηνύματα. Θανάση όπως... Παπαγεωργίου, βέβαια. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό. Δεν θυμάμαι, είχε δύο ή απλώς η λύση ήταν. Κοίτα να δεις, ρε Στρατό, το έχω ξεχάσει. Λες, δεν πρέπει να υπήρχαν δύο σενάρια, αλλά ήταν. Αλλά βρίσκαν τη λύση πάντα συζητώντας με τους γονείς. Κάπως έτσι, ναι, πρέπει να πήγαινε, ναι, η ιστορία και η δουλειά. Τέλος πάντων, ήταν μια εξαιρετική εκπομπή, θέλω να σας πω. Μπορεί στα αυτιά σας αυτή τη στιγμή και χωρίς να έχετε καθόλου εικόνα να ακούγεται μια ηθικοπλαστική παπαριά. Δεν ήταν. Ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον από αυτό. Πρέπει να σου πω. Και μην το συγκρίνουμε, ξέρω εγώ, με εκπομπές τύπου οικογενειακές ιστορίες, για παράδειγμα. Ναι. Δεν ήτανε. Και ο Σαββιδάκης είχε παίξει το γιο. Αυτό ομολογώ δεν το θυμάμαι. Ούτε εγώ το θυμάμαι. Ούτε εγώ το θυμάμαι, ομολογώ. Ούτε θυμάμαι την εκπομπή, μια ταινία, μια συζήτηση. Ναι. Επίσης, παρακαλώ πολύ, όχι μηνύματα του τύπου αφού δεν προλαβαίνει ο Μητροπολίτης, γιατί δεν επιλέγουν ένα νεαρότερο από την ομάδα του K60. Είναι μηνύματα τα οποία σας παρακαλώ πολύ να αποφεύγουμε να τα στέλνουμε. Βεβαίως οφείλουμε να τα διαβάσουμε, διότι δεν λογοκρίνουμε κανέναν, αλλά παρακαλώ πολύ να σεβαστούμε την ιερότητα της στιγμής. Είναι ντροπή. Με το μια ταινία, μια συζήτηση ήταν τέλειο 80. Κάτι μου λέει το όνομα της εκπομπής, αλλά ομολογώ ότι δεν την θυμάμαι. Η Κυριακού ήταν η κόρη, δεν ήταν η μάνα τότε. Ήταν πιτσιρικά, ναι, και δεν ήταν η κόρη. Η Λίδα Πρωτοψάλτη ήταν η μάνα. Ναι, και δεν ήταν Κυριακού τότε προφανώς. Σωστά. Δεν θυμάμαι το όνομα. Ήταν Μαρή κάτι. Όχι Σαντάλ, κάτι άλλο Μαρή. Ναι. Κωνσταντάτου, ίσως. Κωνσταντάτου. Ναι, ίσως. Δεν το θυμάμαι. Ίσως να έχει δίκιο ο Σταύρος που μου στηρίζεται αυτή. Ναι. Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, σε άλλα. Και η Άννα Βαγενά ήταν στο Μικρή Μεγάλη. Ναι, αυτό ψιλοθυμάμαι. Αν δεν έβρισκαν τη λύση, απλώς συζητούσαν τα τεκτενόμενα του επεισοδίου. Και κάποιος λέει: όπως επέστρεψε το Fight Club, έτσι θα επιστρέψει και η εκπομπάρα ως αρχονταρίκη 2.0. Ιωάννη, ήσουνα και του κατηχητικού πέρα από το αρχονταρικείο. Τα έχουμε πει, παιδιά, αυτά. Τα έχουμε πει, μην τα ξαναλέμε. Ναι, ναι, έχουμε πάει κατηχητικού. Αμφότεροι έχουμε πάει. Και έτσι εξηγούνται και πολλά πράγματα. Και οι τρεις. Όλοι και οι τρεις έχουμε πάει. Σταύρο, έχεις πάει. Βέβαια, τέτοιος αντίχριστος που είσαι. Χαλάς το σερί. Τέτοιος αντίχριστος που είσαι. Εντάξει.
Και όχι, δεν ήταν παιδιά το μικρονιάτικο σαν τον Beverly Hills με ελληνική απόχρωση και χωρίς τη μυθοπλασία. Σταύρο, ερώτηση τώρα. Συγγνώμη, τώρα να κάνω την ερώτηση. Αν το κατηχητικό δεν είχε αυτά όλα που κάναμε εκεί πέρα, που ήταν και παιχνίδια και συζητήσεις κτλ. Και είχε και κανένα μπουφέ, με το χέρι στην καρδιά, θα πήγαινες, θα πέρναγες? Δεν έχει. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει. 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 Και άλλο καραμέλες. Τι να του κάνω καραμέλες. Εντάξει, τώρα. Εντάξει, δεν τα πάντα έτσι. Αδύνατος ήταν τότε, λέει. Ήταν αδύνατα κορμάρα. Κορμάρα ήταν. Και όποιος θέλει το πιστεύει. Εγώ το πιστεύω. Παίζει να μου έχει δείξει φωτογραφία και ήταν fit. Ήταν fit. Εντάξει. Λοιπόν, όχι, δεν έχει καμία σχέση με τον Beverly Hills. Όπου λέγοντας Beverly Hills, πρέπει να πω ότι ένας από τους πιο ρηχούς και ανύπαρκτους ρόλους, ναι, σε οποιαδήποτε σειρά η οποία τράβηξε πάρα πολύ, ναι, ήταν ο μπαμπάς του Μπράντον, ναι, σε αυτή τη σειρά. Δηλαδή ήταν το τίποτα. Δηλαδή ήταν, πώς λέμε, ξέρω εγώ, ο μπαμπάς σας, καμία σχέση. Ναι. Δηλαδή αν τον έβαζες και τον έβγαζες από πάντου, από όλες τις σκηνές. Πέθαινε στο πρώτο επεισόδιο, δεν θα έλειπε σε κανένα. Ναι. Ναι. Ούτε στον Μπράντον. Ναι, και δεν θα άλλαζε απολύτως τίποτα από τη σειρά. Ναι. Ήταν το τίποτα. Επειδή έτυχε να έχω μια κουβέντα για Beverly Hills προάλλες στα γραφεία του καλού Σάιντ Ράτπακ. Ναι. Μην ρωτάς το γιατί. Ναι. Έχει κουβέντα. Δεν έχει σημασία, ναι. Προσπαθώ να το θέσω κομψά. Υπήρχε μεγαλύτερο έκφυλο. Ναι. Από, ναι, την Tiffany Amber Thiessen. Όχι, εκείνη την εποχή, όχι. Δηλαδή, όλες οι άλλες ήταν λίγο πολύ λίγο σάπιες. Λίγο πολύ, δηλαδή, και η Μπρέντα και η Κέλλη και η Τόρι Σπέλινγκ και... ήταν λίγο. Ρε παιδί μου, ήταν λίγο σαπάκια όλες. Ναι, ναι, ήταν σαπάκια. Και ξαφνικά μπαίνει η Τίφανη Άμπερ Θίσεν και βλέπω. Και επίσης θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη, ότι υπήρχαν σαπάκια και υπήρχε και η Άντρεα, έτσι. Δεν θέλω να ξεχνάμε την Άντρεα. Εντάξει, η Άντρεα ήταν μια κατηγορία μόνη. Στον ήλιο μοίρα, ναι. Καημένη. Ήθελε και Μπράντον τρομάρα. Τέλος πάντων. Ήταν όμως φίλοι. Λοιπόν, αλλά όταν μπήκε πια στο cast, ναι, Tiffany Amber Thiessen, νομίζω, ναι, ότι ανέβηκαμε επίπεδο. Χύθηκαν ποταμίδα κρέων, ναι, ναι, και συγκίνησης. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ταυλάκι μεγάλο. Ναι, ναι, ναι. Η Tiffany απογοήτευσε λίγο μετά, πρέπει να σου πω, στην πορεία. Ενώ δεν έκανε τίποτα σπουδαίο, ότι υποκριτικά, και έγινε και λίγο μποθρόνα, νομίζω. Αλλά την τιμήσαμε. Εκεί βεβαίως. Τηλεοπτικά εννοώ. Βεβαίως την τιμήσαμε. Εννοείται και χωρίς συζήτηση. Τέλος πάντων, ήθελα να πω στα πραγματάκια που γίνονταν, αν μου επιτρέπεις κάτι ακόμα, παρότι η συζήτηση για τον Beverly Hills είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πάντα. Ότι γίνονται πραγματάκια και στην Ανατολική Κρήτη, όπως μαθαίνουμε σήμερα. Ναι. Διότι υπάρχει ένας 83χρονος που είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας μας, ναι, σύζυγος, πατέρας και παππούς, ο οποίος τα τελευταία 2 χρόνια είχε σχέση με μία μάλλον χείρα, ναι, μη κριτικιά κυρία, η οποία ήταν περίπου 10 χρόνια νεότερη του. Ωραία. Ναι. Μου, για άγνωστο λόγο, εκείνη του ζήτησε να διακόψουν. Ναι. Αλλά απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες, ναι, αναφέρουν ότι πριν από 3 με 4 μέρες ο 83χρονος πήγε στο σπίτι της γυναίκας, η οποία μένει μόνη της, πιστεύοντας ότι θα τη μεταπίσει και θα είναι και πάλι μαζί. Και προσέξτε τώρα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 83χρονος άσκησε βία. Oh. Παρά την ηλικία του. Η 73χρονη του ζήτησε να της δώσει λίγο χρόνο για να φρεσκαριστεί, κάτι που εκείνος δέχτηκε. Και με το που βγήκε από το δωμάτιο, τον κλείδωσε μέσα, mm-hmm, κάλεσε την αστυνομία. Ο ίδιος προσπάθησε να φύγει πηδώντας από μικρό σχετικά ύψος από το παράθυρο. Δεν ξέρω εγώ τι. Και για να δικαιολογηθεί στους αστυνομικούς, οι οποίοι ήρθαν και το συνέλαβαν, τους έδειχνε ακατάλληλες φωτογραφίες με την κυρία από το κινητό του. Τι λες τώρα. Κυρίες και κύριοι. Τόσο μερακλής. Ναι. Πω. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία, αλλά είναι από τις στιγμές όμως που σε κάνει να συμπαθείς στους αστυνομικούς. Τι εννοείς? Ενώ ρε εσύ φτάνουν εκεί να κάνουν αυτό και βλέπουν αυτές τις φωτογραφίες. Δηλαδή λες, OK, έχουν τα στραβά τους, έχουν αυτά. Αλλά τι τραβάνε και οι άνθρωποι. Ναι. Τι τραβάνε και οι άνθρωποι. Δηλαδή είδαν αυτό το πράγμα. Ω, ναι. Ω, ναι. Εντάξει, μεγάλο μεράκλωμα, έτσι. Δηλαδή 83, μερακλής, ντούρος προφανώς, με σχέση να τη μεταπίσει, δηλαδή. Τι θα έχει περάσει στη ζωή του αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Ναι. Και αυτά, και να πηδήξω από παράθυρο για να αποφύγω τη σύγκριση, και ακατάλληλες φωτογραφίες.
Και αυτό το τελευταίο για μένα είναι το πιο ότι. Εντάξει, τώρα θα άσκησε βία και αυτά, θα σου πω καλά να το μπουζουριάσω, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο. Αλλά οι ακατάλληλες φωτογραφίες δείχνουν τρελό μεράκι. Ειδικά βεβαίως, έτσι να θυμίσω, στην περίπτωση πάντα που είναι προσιδίαν χρήση, έτσι. Και δεν πάνε σε καμιά κατηγορία γκράνι στο Brothers, έτσι. Ποιο είναι αυτό? Ποιο είναι αυτό? Ένα site που το θυμόμουν που το είχες πει τις προάλλες. Α, το είχα πει εγώ. Το είχες πει εσύ τις προάλλες και νομίζω είχες αναφέρει και εκείνη την κατηγορία που σου είχε πει ένας γνωστός σου μια μέρα. Εκείνη, ήταν εκείνη η κουβέντα. Με μοντελισμό είναι. Ήταν αυτό. Το, ναι, ναι, που είχε ξεκινήσει και επειδή ναι. εσένα δεν σου άρεσε η κουβέντα αυτή από την αρχή, ναι. είχες φύγει κιόλα. Δηλαδή δεν τον. Πιθανόν, πιθανόν. Του είπε σώπα επιτέλους. Ναι. Δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν. Εντάξει, πολύ μεράκριση. Εδώ λέγαμε χθες προχθές και ισχύει ότι 83χρονος αυτή την εποχή το πιθανότερο είναι να έχει, πώς το λένε, κινητό από τα μικρά, τα παλιά, με τον αριθμό του κολλημένο από πίσω με σελοτέιπ. Και εδώ πέρα ο... Αφού σε έβγαζε και selfie τώρα την ώρα του, ξέρω εγώ. Δηλαδή καμιά, τρομερά πράγματα. Έχει καμιά σμαρτφωνιά τρελή. Μπορεί να έχει και, πώς το λένε, και selfie stick. Και selfie stick. Γιατί, γιατί... Σέρφι, τι ξέρω. Στικ είχε σίγουρα, σίγουρα ναι. ο Γεροπλάτανος. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, μπράβο. Ναι, ο Θεούλης. Ωραία, μπράβο. Μπράβο του, μπράβο. Είναι και διατροφή, φίλε, στην Κρήτη. Είναι διατροφή τώρα. 83 χρόνο ντούρος. Ντούρος. Σωστός. Σωστός. Αυτό που λέει ο φίλος. Κρητική διατροφή. Δεν υπάρχει σωτηρία, δεν τελειώνει τάβλα ποτέ. Εγώ λέω ένα μπράβο και ένα εύγε μαζί, σε όλους ναι. τους ανθρώπους που είναι σε αυτή την ηλικία. Ναι. Και ακόμα έχουν όρεξη να κυνηγάνε το φουστάνικο στο όπως λέγαμε παλιά. Λέει κάποιος, παρακαλώ, σχολιάστε τον εστιατόρα του Beverly Hills που έλυνε τα ψυχολογικά της παρέας, Τζοε Τάτα το όνομά του. Θυμάμαι το λέγανε Τζοε Τάτα, γιατί μου έκανε εντύπωση το Τάτα. Δεν το θυμάμαι όμως φατσικά τώρα. Ένας τύπος με λίγο μπουκλοχέτη που ήταν καλοσυνάτη φάτσα. Κοντούλης. Κοντούλης κάπως που ήταν εκεί πέρα στο. Ήταν εκεί πέρα πάντα στο στέκι. Που κάνει κάτι μεροκάματα αυτή. Α, ναι. Ναι. Τι να το σχολιάσουμε. Επίσης, ένας ρόλος που. Αχ, θέλω να δώσουμε ένα μεροκάματο σε έναν άνθρωπο. Βάλει τον Τζοε Τάτα εδώ να κάνει κάτι. Ναι. Να τον βγάλουμε από την ανυπαρξία του κάπου, να τον βάλουμε στο στερέωμα. Εντάξει. Το μόνο. Ένα πράγμα που θυμάμαι πολύ έντονα από το Beverly Hills, τέλος πάντων, και να κλείσουμε. Είναι. Μία φάση ενός επεισοδίου που είναι. Ο αρχιξενέρωτος ο Στίβ, ναι. ο ξανθός σγουρομάλης, και κάτι θέλει να πει για μεθύσια και τέτοια, και ο τύπος ο οποίος έχει κάνει την επίσημη μετάφραση του επεισοδίου για το Μέγκα, στο Μέγκα νομίζω παίζω τον Beverly Hills, νομίζω ναι. καλά. Λοιπόν, μεταφράζει τη λέξη μπουζ, προσέξτε, στα μέσα της δεκαετίας του 90, ως πιωτή. Ναι. Το πιο τι, το έχουμε ξανασυζητήσει. Και είναι, είναι μια πολύ μυθική στιγμή, έτσι. Η οποία νομίζω ότι καλώς μνημονεύεται. Και εσύ με αυτή τη γλυκιά ανάμνηση, η ώρα πλησιάζει 11.30. Δελτίο πολιτικό ειδήσεων, τραγουδάκι και μετά παρέα με τα μηνύματά σας μέχρι τις 12. Κυρίες και κύριοι, τελευταίο ημίωρο Fight Club. Και θέλω να πω με ένα συγκινητικό μήνυμα, ένα μήνυμα που μας μεταφέρει μια συγκινητική πληροφορία. Αυτό μας λέει ότι ο πατέρας του Μπράντον στη σειρά. Είχε και αδερφό εξίσου επιτυχημένο στάρ του Hollywood, ναι. με πρωταγωνιστικούς ρόλους στο παλμαρέ του, ο οποίος ήταν ο Στίβ της Μάρση, που ήταν το ζευγάρι της διπλανής πόρτας στο παντρεμένο παιδιά του. Θυμάστε την ξενέρωτη, τη Μάρση, την Ξανθιά και τον Άντατς, τον Στίβ, τον Γόητα, τον νεαρούλη, τον αθλητικό. Βέβαια, αυτός δεν μοιάζει καθόλου με τον πατέρα του Μπράντον, ναι. είναι, αλλά αυτός μας λέει ότι είναι αδέρφια. Οκ. Okay. Είναι αδέρφια. Εφόσον το λες, είναι που έχει κανένα λόγο. Να σε διαψεύσουμε. Εντυπωσιακό λοιπόν. Ναι, ρε εσύ. Εντυπωσιακό. Ναι, ρε εσύ, προφανώς. Ο Ξανθιώτης Εργάτης λέει: ο Κουβέλης δεν είναι ό,τι πιο πραγματικό παλιό Πασόκ Ορθόδοξο μας έχει απομείνει στην κυβέρνηση. Νομίζω ότι αν καταστραφεί η Ελλάδα με ένα κλάδο ελέας, ένα τηλεκοντρόλ τηλεόρασης και δύο τρίχες από το μουστάκι του Φώτη Κουβέλη, μπορούμε να την ξαναφτιάξουμε. Είπες κάτι που θα μείνει στην ιστορία αυτή τη στιγμή. Σε ευχαριστώ πολύ. Τσαούσεις ντουγάνια αφυπνά και κάμερα σε κοινών. Ιγκλέσιας μπαίνει στο Pornhub ως γητευτής Λατίνων. Είδε η κάρχια τον παβιό σαν μύρισε τον κρίνον, λέει ο Ρόι Κινόα.
Μεγάλη αλήθεια, πάντα σε μια ολόκληρη ατροπαρέα που συμφωνεί ότι μια γκόμενα είναι θεά, θα υπάρχει κάποιος που δεν θα του αρέσει. Ναι. Όπως και σε όλα τα πράγματα και όχι μόνο στις γκόμενες. Και είναι εξαίρεση που βεβαιώνει τον κανόνα. Μεγάλη αλήθεια, η εκπομπή Αρχονταρίκη ήθελε σετάρισμα με τα δημοτικά με τον Παναγιώτη Μιλωνά που ακολουθούσαν μετά. Αλλιώς ήταν μισή απόλαυση. Λέει ο Βράνιες Τσιγκρίνσκι και Iron Maiden δίσκη. Ψαγμένο. Πολύ, πολύ ψαγμένο και πολύ, θα έλεγα εγώ, βιτσιόζικο μαζί. Ψαγμένο πολύ, λέω εγώ. Ναι. Παναγιώτης Μιλωνάς, πώς λεγόταν η εκπομπή? Νομίζω ότι ήταν. Δρόμοι της παράδοσης ή κάτι τέτοιο. Δεν το θυμάμαι. Μια τέτοια εκπομπή. Όχι, το λέω γιατί έχει σημασία. Έχουμε αποκαλύψει εδώ πέρα. Mm-hmm. Έχει εμφανιστεί Τσαούσενα σε αυτήν την εκπομπή κάποτε. Πρέπει να σου πω. Στου δρόμου που παίρνουμε. Βεβαίως, ως πρωτοχωρεύτρια του Δήμου Ιωαννιτών. Να τα λέμε αυτά. Παιδιά, λέει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σχετικό ή τη ώρα, αλλά βρήκα σχολή και site για life coaching. Και έχει και το. Και το site εδώ. Πολύ ωραία. Καλές επιτυχίες, καλή πρόοδο. Ό,τι και αν σημαίνει. Καλή προκοπή. Μεγάλη αλήθεια, όταν σε πιάνει επαυτοφόρο το 9 νέτο σου να την κερατώνεις με, με την 9 κολλητή τη και μπαίνει για τριολέ, σημαίνει πως παίζεις τον μπράζερ. Με πέτυχε, σε πέτυχε ρε Όσκαρ Κορδέλα. Της τούμπας γύρω τα στενά έγιναν σαν φαβέλα ή του παβιό ο Μεγακλής δαγκώνει σαν τη βδέλα, αναρωτιέται ο Λούθυρος Μπλίσετ. Κρίσιμο δίλημα, Δημήτρη 666 ή Ζαφύρης Ντούρος. Χωρίς να γνωρίζω τους κυρίους εδώ, θα έλεγα περισσότερο έτσι, διαισθητικά Ζαφύρης Ντούρος. Δεν μπορώ εγώ τώρα τι να απαντήσω σε αυτό. Τον έχω δει μάλιστα τον κύριο Ντούρο, ναι, σε κάποια εκπομπή στον Αρναούτογλου κάπου είχε βγει. Από εκεί το ξέρω γιατί δεν τον έχω δει πουθενά αλλού βεβαίως. Και φάνηκε πάρα πολύ αξιοπρεπής κύριος. Και έχει και όνομα, Ζαφύρης Ντούρος. Ναι, σωστό, σωστό, ναι, σωστό. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το μήνυμα, εσύ δεν το καταλάβεις. Που είσαι ο γκουρού. Είμαι χωρισμένος, λέει ο Περώτη φορά αριστερά, και προσπαθώ να μην στέλνω μήνυμα. Έχω αντέξει τις τρεις τελευταίες. Πόσο τιμά συνάδελφό μου που μου είπε να μην καταπιέζομαι και να στέλνω ό,τι θέλω, αλλά σε μένα. Συνάδελφο αντρά. Όχι, συνάδελφο γυναίκα. Του είπε συνάδελφος γυναίκα, ναι, μην καταπιέζεις. Άμα θες να στείλεις μήνυμα, στείλε τα καψουροτέτια, ναι, αλλά στείλα σε μένα, λέει. Έτσι όπως είναι γραμμένο το μήνυμα, να στέλνεις τον εαυτό του, κατάλαβα εγώ. Εγώ κατάλαβα να τα στέλνεις συνάδελφο. Γι' αυτό σου λένε το μπλέξιμο εδώ πέρα. Ναι. Και το θέμα είναι αν είναι ο συνάδελφος ή η συνάδελφος. Η συνάδελφος. Ωραία. Ή. Τότε σε εκείνη θα τα στέλνει. Του είπε, είπε αυτή να τα στέλνει σε αυτό, εκείνη. Αυτό ναι, είναι ναι, πιο λογικό. Ναι. Παπαχού μαμάω, παπαχού μαμάου. Αλλά σε σταυροδρόμι πολλές φορές κολλάει η κίνηση όταν όλοι κάνουν νόημα να περάσει ο άλλος και λόγω πείσματος κανένας δεν αλλάζει άποψη. Και επίσης θα ξεκινάνε όλοι ταυτόχρονα μετά. Δηλαδή και μπορείς περάσετε, όχι περάστε, μα περάστε εσείς και ναι, κάποια στιγμή ξεκινάνε να περάσουν όλοι μαζί. Τελείωσε, τελείωσε κορί σου λέω. Με τον κουβέλι υφυπουργό φόβο δεν έχω αίω ή του παβιο πιτσίλισμα δέρμα κάνει πιο νέο. Ξανά Λούθυρος Μπλίσετ. Mm-hmm. Είναι η Πάολα σκυλή πολέμου σαν Τζον Ράμπος. Ψηλός μύστης του έρωτα τσαού είναι πελατάκος. Ή ζουέλα παβιό γεωτρύπανα ανασκαφέ σε βάθος. Χουμ, χουμ, χουμ. Εντάξει, θα το ψάξει, θα το βρει. Ναι. Θα το βρει. Ο Νίκος λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό που λέγαμε στην αρχή. Λέει: παιδιά, δεν συμφωνώ. Ο δικαστής Dredd είναι λιγομίλητος και τιμωρός. Οι επιλογές σας είναι φωνακλάδες. Εγώ θα προτιμούσα κάτι πραγματικά θανατηφόρο. Κουτσούμπας. Συγγνώμη, είναι φωνακλάδες ο Φώτης ο Κουβέλης. Με τον οποίο ξεκινήσαμε την κουβέντα. Όχι, αυτός δεν είναι. Και ο μόνος ίσως. Ναι. Εδώ και 10 μέρες μετακόμισα. Είναι φωνακλάδες ο Τόλης ο Κλέτσος. Όταν θέλει. Προχωρούμε παρακαλώ στην επόμενη γραμμή. Εδώ και 10 μέρες μετακόμισα με τη δικιά μου. Σήμερα έκανα φασίνα, σιδέρωσα και έφτιαξα μπάμιζ με κοτόπουλο. Δικάστε με, λέει ο επιπληρωμή βροντιχτής. Σερβιέτες δεν ξέρω αν πήρες, γιατί θα χρειαστούν. Λογικά απόψε το βράδυ θα σου έρθει περίοδος. Είναι 12 παρά 20, έχεις ακόμα ώρα. Ναι. Πρόταση. Μετά από κάθε εκλογές θα πρέπει αντί για ορκομοσία να γίνεται παράδοση του κυρίου Κουβέλη στον πρωθυπουργό. Μπράβο. Μπράβο. Όχι, δεν γνωρίζουμε παιδιά για ποιο λόγο κλείνουν προποτζίδικα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ορίστε. Για ποιο λόγο κλείνουν προποτζίδικα. Διότι το ποσοστό κέρδους έχει μειωθεί πάρα πολύ. Ναι.
Ίσως πρέπει να βάλουν άλλα μηχανήματα γιατί δεν έχουν χώρο. Από φύλλο. Τι μηχανήματα. Να παίζει και αυτό τα φρουτάκια, ξέρω και αυτά. Δεν έχουν βάλει σε όλους καταρχάς. Δεν ξέρω. Αλλά έχει μειωθεί πολύ το ποσοστό κέρδους. Από ό,τι γνωρίζω από φύλλο που έχει πρακτορείο, είναι πια μια κατάσταση που είναι πολύ πιεστική. Ναι. Πόσο τιμάει καθηγητή πανεπιστημίου σήμερα που ενώ σχολιάζεται τη Τούμπα, γύρισε σε 5-6 μαντράχαλους και είπε: «Χα, αυτή είναι γάβρη, γι' αυτό δεν γελάνε». Χώρισα και εγώ, λέγει, ακούω Bon Jovi, Living on a Prayer στο repeat. Η απαλλεψία στο μεγαλείο της. Δεν με τιμή, το λέει μόνος του. Ναι. Okay. Το μήνυμα που σας ήρθε χθες και έλεγε ότι έμπαινα Ματιάμπα, δεν ήταν του Ματιάμπα. Το έστειλε τον νέτο μου χθες που σας άκουσε για πρώτη φορά, της άρεσε και ψάχνει για ψευδώνυμο, λέει ο Γιαμπάρης Πάρκερ. Συγγνώμη, ο Πάοκ περίμενε γιατί το Πάοκ ήθελε ήττα της Βερολίνο. Να, το Βόλε. Καλά μου το θυμήσανε. Ήθελε ήττα της Βερολίνο. Δυστυχώς νίκησε η Βερολίνο, παιδιά. 3-2. 3-2. Ζουλιέτ Μπινές, θα διαβάσω το τρίλημα το πρώτο και το τρίτο, γιατί το δεύτερο δεν βγαίνει το μέτρο. Ναι. Αλλά το πρώτο είναι μια αδυναμία από τα ψες. Ναι. Μου έστριψαν τους όρχες μου, θαυμάστε τις ψηλές μου. Ή κουκούνα του παβιό, όσοι ναργιλές μου. Και το μεσαίο κάπως σου φυγεί, οπότε. Περώτη για διαφήμιση του Προκτοσυναλάρ. Πού μένει ο τράγκας, είπαμε, κοιλάδα πεσαβάρ. Ή βλέπει χέντο ο ψηλός, στα διάλαρε ζαγάρ. Λέει ο Σπύρος ο Μαραγκώστη. Να ζητήσω μια χάρη από την ωραία εκπομπή σου τώρα, γιατί έφαγα. Μπορείς να βάζεις λίγο το χθεσινό θέμα, να τα μαντήσεις, παρακαλώ πολύ, γιατί το έχω ανάγκη να το ακούσω αυτή την ώρα. Μπορούμε να πούμε ότι ο Κουβέλαρος υιοθετεί πρώτος την κινητικότητα mobility που προμοτάριζε όταν ήταν κυβέρνηση. Ναι, βεβαίως και μπορούμε. Η κλήρωση για Ενρίκη Ικλέσια, πότε θα γίνει? Παιδιά, στο γερασί μου όλα αυτά. Ναι, προφανώς. Δεν είναι τώρα εκεί, είναι το. Προφανώς. Ο Νεϊμάρ είναι ο Μιστακίδης των πλουσίων. Αγάπησέ με και θα σε βγάλω από τη συννεφιά. Αγάπησέ με, δες όλοι γύρω ζουν στη μοναξιά. Έλα κοντά μου, γνώρισέ με, έλα αγγίξέ με. Εγώ δεν γελάω με το τραγούδι, γελάω γιατί έχω εικόνα το χθεσινό μήνυμα του φίλου. Δηλαδή αυτό με έχει στοιχειώσει δυστυχώς αυτό το πράγμα. Γιατί το κάνεις εικόνα κάποια στιγμή και όταν ακούς τραγούδι σκέφτεσαι αυτό. Εντάξει. Okay. Στη φυλακή μπαίνει ο Κομπόταρος για μήνες 32. Δαρίου και Παρισάτιδος γίνονται παιδες 2. Ή του Τσάπμαν η αλλαγή είναι το οπαδού τον Μπρίο. Λέει ο του ούρος τα καμώματα τα βλέπει ο Μπόρχα και γελά. Για σένα που λες ότι μόνο εγώ κάνω στα τριλήματα κάνω πασαρδάμ και παύσεις. Να δεις ότι τυχαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Βεβαίως. Ο Τρομοκράχτης χαρίζει τα ψευδόνυμα Πικέ δεν είναι αρντά, Καλντερόν και Κάριου έχει και δώσε Κάρλος τον Αμπιάτη. Βγάλτε σε παρακαλώ γιατί αποσυντονίζομαι, σε ευχαριστώ. Θες να εξηγήσεις σε νέους ακροατές σημαίνει BFAP, γιατί δυσκολεύομαι να καταλάβει. Όχι. Όχι, εντάξει. Okay, όχι. Okay. Όχι. Δεν θέλει, παιδιά. Να τρέξουν και να το βρουν. Δεν θέλει, παιδιά. Δεν σε θέλει. Πάρα πολλά σημεία. Απ' την αντλία του παβιό φουλάρουν οι κάρχες. Κοινόα λάδι μαϊντανού, φαγόπυρα πεκάνιες. Ή ταχύ όλα στο μαλλί, η ντεκαπάζ του βράνιες. Λέει ο Γιαμπάρης Πάρκερ και πάλι. Νεαρέ Ζιλέτ Μπινές, μην είσαι θρασής, κύριε Βαϊμάκη, είναι σωστό το μέτρο μου. Όταν εδώ πέρα σας λέμε δεν είναι στο το μέτρο, δεν είναι στο το μέτρο. Ιαμβικός 15 σύλλαβος. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Λέει το δουλεύει ο καλλιτέχνης γιατί βιμπρατορίζει πάνω στις ψηλές, δεν τις αφήνει σκέτες. Ναι, είναι ακριβώς αυτό. Ναι. Ναι. Ο Μπενζεμά όμως, λέει κάποιος, δεν είναι ο Γκιγέρμο Μόλινς των πλουσίων. Ο Μπενζεμά είναι από την ταινία. Ποια ταινία ήταν αυτή που έπαιζε ο Χάρισον Φόρτ, που είχε πάει σε μια κοινότητα Άμις
Σιωπηλός μάρτυρας, κάτι τέτοιο. Δεν γνωρίζω. Είναι βγαλμένος από εκεί. Τον πήραν από την κοινότητα τον Άμις και τον φέραν να παίξει μπάλα στη Ρεάλ και την πληρώνουμε εμείς. Ναι. Εντάξει, πολλά μηνύματα στους μικρούς μεγάλους αδίκητες της Μουρλής. Μια ταινία. Εντάξει, φανταστούμε για και τα links Retro TV. Εντάξει, ξέρουμε. Προφανώς. Τώρα ναι. Εσύ προτάς σε δεύτερη ξαδέρφη που γνώρισα πρόσφατα μπαίνω. Αντρέπεστε. Τι θα μας αφορήσουνε. Εγώ παιδιά ως μετανάστης, λέει ένας φίλος, μια Κυριακή έχω να αδειάζει το σύστημα με αρχονταρίκη, Κυριακές στο χωριό και ζωντανή μετάδοση τύπου Δόξα Δράμας και Σαμικός. Νιώθω ένα κενό τώρα. Έχεις να δείξεις. Εντάξει. Φώτης Κουβέρνηση Τζον Μακλέιν, λέει ο Βλατέβες. Σε διάρκεια, σε σκληράδα και σε τσαμπουκά, Φώτης Κουβέλης. Ναι. Εκτός από Τίφανη, αν περθήσε, μας θυμίζουν και Γιασμίν Μπλίθ, που δεν ήταν βέβαια το αλλά είναι από το... Από Baywatch. Ναι, παιδιά, έτσι, άλλο πράγμα. Ναι, παρόμοιας ταυλοσύνης γοριτσί, ναι, αλλά ναι. Από άλλη εκπομπή. Μην πιάσουμε τώρα όλες εκπομπές. Πιάσαμε εκεί τώρα μόνο, το Μπέβελη. Να θυμίσουμε εδώ, λέει ο Ντέιβιντ Οσπλίνα, ότι ο Μάνι, γιος της Βεργκάρα στο Modern Family, ναι. Όταν έφαγε άκυρο από Νέτο και του είπε να μείνουν φίλοι, τη γύρωσε πολύ ωραία, λέγοντας ότι έχει πολλούς φίλους και δεν χρειάζεται άλλους. Ωραίος ο Μάνι. Πάρα πολύ καλός. Ωραιότατος. Πατέρας Μπράντον, πιο απαρατήρητος και από το πέρασμα Ιού Τζεντήλε στον Παναθηναϊκό. Είναι ο Κουβέλης ο Τάκης Λεμονής πολιτικής. Όχι, δεν είναι. Γιατί δεν κάνει πάντα πρωταθλητισμό. Ναι. Εδώ μια ερώτηση που με βασανίζει εδώ και χρόνια. Στη σειρά οικογένεια με παιδιά, η κόρη του Al Bundy κατέληξε πορνοστάρ. Όχι. Δεν νομίζω, παιδιά. Στην Applegate, νομίζω ότι κανονικότατα. Κανονική καριέρα. Έκανε καριέρας. Και είχε περάσει και διάφορα θέματα υγείας και όλο αυτό το πράγμα το έβγαλε ώστε να προσέχουν τα κορίτσια να κάνουν τις εξετάσεις τους, τις μαστογραφίες τους κτλ. Είχε αναλάβει και μια δράση ευρύτερη πέρα από το κινηματογραφικά. Ο Πατρινός Μυρωδιάς λέει ότι Μπαλά είναι σίγουρα πάντως ο Πέλκας των πλουσίων. Ναι. Με την προσοχή για το μήνυμα του Δενέτς Χουσέ Καρακουνή. Σπουδαίο πόλεμο κατά των ναρκωτικών είχε κάνει και ο Φόσκολος σε επεισόδιο της Λάμψης, ναι. Στο οποίο ο ευλογητός σκότωσε έμπορα που πουλούσε χασίς και ηρωίνη έξω από δημοτικά, mm-hmm. Και καπάκια πλάνο ευλογητού να πετάει τα φιξάκια ηρωίνης, mm-hmm. Που ήταν με φέτα Αριέλη Ντιξάν οικογενειακή συσκευασία, στον κάδο και κάθε το πλάνο σε μποτίνι μαύρο 45 νούμερο να σπάει σύριγγες στην άσφαλτο. Μάλιστα. Φοσκολάρα, τι να λέμε τώρα. Γιατί αν τα παιδιά του δημοτικού δεν πάρουν την πρεζούλα τους. Πού πάμε στην κοινωνία. Δεν γίνεται δουλίτσα, βέβαια. Κάποιος λέει ο Φώτης Κουβέλης είναι ο παράσχος της πολιτικής. Όχι, όχι, λέω εγώ. Παιδιά, χρειάζομαι σοβαρή συμβουλή. Ναι. Η συνάδελφος έλειπε μέρες. Είχα καταλάβει ότι ήταν άρρωστη και σήμερα την είδα και μίλησα στο ελαφρύ κλίμα πλάκα στο γραφείο. Δεν πρόσεχω τα γεγονότα στη δουλειά μου ιδιαίτερα, προφανώς, διότι τελικά είχε χάσει τον πατέρα της. Mm. Ένιωσα πολύ ηλίθος όταν μου το είπε, πώς να επανορθώσω. Να ζητήσει συγγνώμη ενδεχομένως. Ναι, αυτό. Ο Χάινγκες πάντως λέει κάποιος είναι ο Λεμονής των πλουσίων. Εγώ θα πω ναι. Okay. Εγώ θα πω ναι. Ναι. Να, σε ρωτήσω κάτι ναι. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα που έφυγαν οι άλλοι. Ναι, φυσικά ό,τι θες. Πού πήγαν. Φώτης Κουβέλης επέστρεψε άρχοντας στο Αιγαίο, όρχης Αδαμαντίδαρου, στρίψιμο Λισαλαίο ή τι σημαίνει το BFAP θεώρησε διδακταίο, λέει ο Βουβονοκύλη Γκοντζάλες. Λοιπόν, ναι, μπορείτε να κατοχυρώσετε το ψευδόνιμο ναι σε μισοριξιά, mm-hmm. Εσείς που είστε ο σύλλογος πρόεδρε τεμακίων Αλέξη Κούγια, ζήτω τα κίνκι χούγια, ό,τι και σημαίνει αυτό. Τον Μουκοκό αναχέτησαν στο Πουατιέ οι Φράγκοι. Λοιπόν, στο ξαπάω την αρχή. Τον Μουκοκό αναχέτησαν στο Πουατιέ οι Φράγκοι. Αιγαίο αν μπει σε έδιρε ο υφυπουργός Μιγιάγκη ή Άντρεα Μπράντον έψαχνε μεγάλη γαρανάγκη. Χωρίς υπογραφή δυστυχώς. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Κάποιος λέει ο Φώτης Κουβέλης είναι ότι ήταν ο Σπύρος Μισθός για την ελληνική τηλεόραση. Θέλει σκέψη αυτό. Εμένα μου αρέσει. Μου αρέσει και εμένα, θέλει σκέψη. Σε πρώτη, ναι. Λοιπόν, ορίστε ο Ζιλιέτ Μπενές με ένα καλύτερο σε ρυθμό τρέλημα.
Μπιμπίλα μεταγλώτηση, τρανς μάμρα ροζ γουνάκι, Ενρίκε και Μπρατ Πιτ μαζί, ούτε παβιό πετσάκι, ή είναι ο Λάκης Γαβαλάς των μέλλον των Τοθράκη. Ορίστε. Ορίστε. Παρότι δεν ξέρεις τι είναι το Τοθράκη, έδωσες το σωστό πόνο μου. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, τη βοήθειά για θα τρελαθώ άκουδο. Ναι. Έψαχνα για πρώτη φορά το κινητό της και ανακάλυψα πως έχει Tinder. Για πάνω από ένα χρόνο, με 100 μάτς και με διάλογο με καμιά τριανταριά από αυτούς, διαβάζοντάς τα υπάρχει μόνο ελαφρύ φλερτ και δεν βρέθηκε τίποτα μεμπτό. Αλλά θα σκάσω. Τι κάνω? Υπάρχει πιθανότητα να μην γκομενίζει και απλά να παίζει? Δεν θα έχεις βρει κάτι. Δεν θα έχεις βρει κάτι. Επειδή αυτό το μήνυμα το έστειλες και στο φόρουμ, εσύ που το έστειλες, πρέπει να πω ότι έχεις ξεχάσει να πεις ότι είσαστε στη σχέση 1,5 χρόνο και το κάνει ένα χρόνο τώρα. Ναι. Είσαι στη σχέση 1,5 και το κάνει ένα. Είναι θέμα αυτό. Δηλαδή, κάτι κάνει. Ναι. Από την άλλη, γιατί ψάχνεις το κινητό της, επίσης. Ναι. Ήρθε να ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι. Και τι, τόσο πρώτα να κάποιοι φίλοι από το φόρουμ, φτιάξε fake προφίλ και πέστη την, να δεις τι θα γίνει. Μάλιστα. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Παπαδόπουλος. Το μικρό, κοιμάται. Ναι. Παλιό αγαπημένο. Ωραίο όμως. Ναι. Ο Τόνι Πανούτσο, Grand Master του Ανοίγματος, λέει: φίλε, άμα έχει Tinder, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι το σταυρό σου. Μακριά και αλάργα, λέει. Οκ. Okay. Μεγάλη αλήθεια από τον Κέστορ. Μπορεί να βάζουμε ζώνη στο αυτοκίνητό μας ακόμα και για να πάμε στον περίπτωτο, αλλά δεν βάζουμε ποτέ σε ταξί. Εγώ δεν το θεωρώ μεγάλη αλήθεια αυτό. Εγώ λέω όχι. Εδώ. Εγώ έχω βάλει, ας πούμε, σε ταξί. Έχεις βάλει, ας πούμε, στις 10 φορές πόσες? 3. Άρα δεν βάζουμε. Με 3 δεν βάζουμε. Ναι, εντάξει. Αν εσύ, που είσαι, ας πούμε, ένα τέρας συνέπειας και... Είμαι ζωνάκιας, τι να κάνω. Ζωνάκιας είμαι και εγώ στο αυτοκίνητό μου. Στο ταξί να έχω βάλει στη ζωή μου μία φορά. Να. Κάπως τον είδα τον οδηγό λίγο περίεργο και άρχισα να... Ναι. Επίσης σημαντική λεπτομέρεια, κάθεσαι μπροστά ή πίσω στο ταξί. Μπροστά, ρε. Έτσι, μετράς. Μετράς. Πίσω, ρε. Δεν ξέρω. Υπάρχουν και συνάνθρωποι μας, υπάρχουν και συνάνθρωποι μας οι οποίοι μπαίνουν πίσω για να απλωθούν. Και πιάνουν και το. Πιθανότατα ναι. Στο λεωφορείο, ναι. Πίσω έχω μπει μόνο όταν κουβαλάω πράγματα. Ποτέ, νομίζω πίσω. Σε κάποιο επεισόδιο. Σε κάποιο επεισόδιο, ακούστε εδώ, του Παντρεμένη με Παιδιά, ο μεταφραστής απέδωσε κάποιο συνώνυμο του Μπούμπς ως ζουλιχτάρια. Προσκυνούμε και σεβόμαστε. Βεβαίως. Αμήνα ο Ας Φιλίπης, εγώ θέλω να πω. Ναι. Αν αγαπάς κάποιον, άστο να φύγει. Αν γυρίσει, είναι ο Κουβέλης. Μη τιμά που θέλω να δω τον Αδαμαντίδη να το ερμηνεύει με τις ίδιες ψηλές στο επόμενο στην υγειά μας χθες. Λέει ο Ποζιός αγάπησε Ποζιά. Εντάξει, όλοι θα το θέλαμε αυτό το πράγμα. Αρχίσουμε να μαζεύουμε υπογραφές. Ναι, βεβαίως. Πρώτο τρίλημα του Πάνω από την Αριζόνα. Ναι. Πρόγραμμα αγάπη έβαλα, μα το adblock το κλείνει. Σελίμ κοινό έφτιαξε, ψηλό στον κατακρίνει. Ή ο Παβιό τα νέτα άφησε, ανέστητα σε κλείνει. Είσαι σε καλό δρόμο. Mm-hmm. Έχεις χρειάζεσαι δουλειά, αλλά είσαι σε καλό δρόμο πλευράς ρυθμού. Εγώ όταν έβαλα μια φορά ζώνη στο ταξί, ο οδηγός ρώτησε, πρώτη φορά μπαίνεις σε ταξί. Λογικό. Ναι. Ο Κουβέλης λέει κάποιος είναι ο Γιώργος Παρτσαλάκης πολιτικής. Εγώ θα συμφωνήσω εδώ γιατί υπό μία είναι και ο Κουβέλης είναι τίγρης σαν το Παρτσαλάκη στη σειρά. Είναι τίγρης. Ναι. Μεγάλη αλήθεια πάλι από τον Κιέστορ. Μόλις παραγγείλεις προϊόν light σε σουβλατζίδικο, πάντα θα βρεθεί κάποιος να σε χλεβάσει μέχρι να του εξηγήσεις ότι ή ότι σου αρέσει η γεύση ή ότι γλιτώνεις θερμίδες, οπότε θα πει OK. Την απατεωνιά ονόματι νερό από τα Φίτζι που κοστίζει 3 ευρώ, την έχετε σχολιάσει ποτέ? Τι? Αν δείτε εδώ ο κόρπος καίγεται και η μουνιά εχθενίζεται. Ονόματι νερό από τα Φίτζι. Ε? Δεν τη γνωρίζω καν. What? Δεν το. Μεγάλη αλήθεια. Όταν ο λεωφορεατζής πλησιάζει τη στάση ενώ κανείς δεν έχει πατήσει το κουμπί, ούτε περιμένει κανείς, αρχίζει να πηγαίνει παρόλα αυτά πιο σιγά, μήπως το ξανασκεφτεί κάποιος τελευταία στιγμή. Δεν είναι τεράστια αλήθεια, αλλά ισχύει αρκετές φορές. Πρέπει να το πω. Υπάρχει νερό από τα Φίτζι. Υπάρχει νερό από τα Φίτζι, έτσι. 2-10. 2-10 το μπουκαλάκι, το 500 ml το μεγάλο.
Δεν σε παρακαλώ, γιατί είναι ένα παρόμα είναι. Μια εξάδα. Ναι. Τα αρχοντάρι. Συγγνώμη, είναι κάτι σαν το αλάτι μαλαϊών. Είναι τέτοιο must. Δηλαδή, αν δεν έχει πει την νερό Φίτζι και αλάτι μαλαϊών, α πούμε, δεν μετρά. Έτσι φαίνεται. Okay. Έτσι ακούγεται. Τα αρχονταρίκι κόψανε. Κόψαν τα αρχονταρίκι. Ναι. Παππού στην Κρήτη. Όχι. Όχι στα ματαρτέλη, συγγνώμη. 2 10 500 ml δηλαδή, έτσι. Άρα, ας πούμε, αποκτά μια άλλη αξία η φράση νερό και αλάτι. Ναι. Με ναι. Νερό Φίτζι και αλάτι η Μαλάιον. Βεβαίως. Κορούιδα! Συγγνώμη, με πιάσε το αλλεργικό μου. Συγγνώμη. Λένε ότι οι γυναίκες όσο μεγαλώνουν γίνονται ίδιες με τη μάνα τους. Ο κολλητός μου μετακόμισε πριν 2 μήνες με την επισειρά ετών κοπέλα του, συγγνώμη, και έγινε αυτός ίδια η μάνα του. Δηλαδή. Τίποτα αυτό. Μάλιστα. Οι κάρχες αντί για έμπαινα λένε άνοιγα. Μάλλον και το πάνω. Μόλις θυμήθηκα στα ΑΕΤΙΣ που στα ταξί χώριζε τον οδηγό από το πίσω κάθισμα, αλυσίδα με κάλυμα λάστιχο ποτίσματος. Είμαι ο Πασόκ, ο Κον Σκιατάρη και εγώ και ξέρω. Το θυμάσαι το λάστιχο που χώριζε τα μπροστινά καθίσματα από τα πίσω. Εννοείται. Α, μπράβο. Πλάκα κάνεις. Το οποίο ήταν λάστιχο ποτίσματος. Ναι, ναι. Το οποίο με αλυσίδα. Ήταν μια αλυσίδα, ναι. Βεβαίως, εννοείται. Ο Αργύρης Πεζουλάκης λέει: όλοι έχουμε δει μια αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας που ο δράστης φωνάζει ότι είναι από το μέλλον και θα καταστραφεί ο κόσμος αν ζήσουμε. Mm-hmm. Ναι. Αλήθεια. Αν 13 ο Μουκοκό, 10 ο Θωμάς Παλιούρας. Κουβέλαρος κατάλοιπο πασοκικής καψούρας ή το καλάμι του παβιό ο τρόμος της τσιπούρας. Λέει ο Σταύρος Κοσμά Πιετρούς. Πολύ καλά, πολύ καλά, μπράβο. Μεγάλη αλήθεια, όταν οδηγάμε στην αριστερή λωρίδα και από πίσω παίξει τα φώτα για να προσπεράσει, θα υπάρχει ορδή αμαξιών στη δεξιά λωρίδα και θα πούμε από μέσα μας: πάω με 20 χιλιόμετρα πάνω από το όριο, τι άλλο να κάνω. Μεγάλη αλήθεια, όταν ο παππούς στην Κρήτη λέει: πάω να πάρω μια εξάδα, δεν εννοεί νερά. Λέει: ο ναι, είσαι μυξορεξία. Εντάξει, οκ. Σε σπήρα είναι ο γιώκα σου το πρώτο το σπουργίτη. Μουκόκο πήγε και έβγαλε τον πρώτο φρονιμίτη ή δεν θα αφήσουμε έρημο πλανήτη για πλανήτη. Λέει ο Κο Μιλφ. Ο. Με Μουκοκό στο Πουατιέ πολέμησε ο Λουκάκου. Μοιάζει του Λόβρεν το κοντρόλ με του Γρηγόρη Μάκου ή στο Βόα Φλογέρα ο Παβιό να πέσει μα του Κάκου. Ο Στόικα. Έχω μεγάλο σόι, δεν ξέρω πολύ κόσμο, λέει ο Στραντλιβάριους. Θείος έφερε φωτογραφία ξαδέρφης, μην τυχόν και μπω κατά τύχη, αφού πέρασε την ίδια σχολή σε άλλο έτος. Ήταν τριάρι με τη μαμπαμπάτσα τζάμπα κόπος θείο. Λοιπόν, αλή αλή και τελεαλή σφάξαν τον Κουλυμπαλή. Είναι όντως μεγάλη αλήθεια πως όσοι στέλνουν τα τριλήματά τους πάνω. Πως όλοι στέλνουν τα τριλήματά τους πάνω από 2 φορές αν δεν διαβαστούν στα πρώτα 3 λεπτά. Αξιόν, όχι όλοι, πολλοί. Ισχύει. Είμαι αυτός με τον κολλητό που έγινε ίδιος η μάνα του. Εννοώ ότι κάθε μέρα αυτός καθαρίζει, ακόμα και τις προάλλες που γύρισε μεθυσμένος, αντί να κοιμηθεί, έκατσε να κάνει φασίνα. Μάλιστα. Και να κλείσουμε με το ευλογητού το κλείσιμο. Λίγο παρακάτω από όλο αυτό που περιγράψαμε πριν, ο ευλογητός σκορτώνει τον αριθμό.